Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο το λαό του ψυχιατρίου. Στην πιο καινούργια εκπομπή των FM σε όλο το ελληνικό ραδιόφωνο. Τόσο καινούργια αλλά τόσο παλιοί είμαστε εμείς. Αφού τα ξέρουμε όλα. Καθημερινά 10 με 12 στο Λίμπερο 107,4. Στην Ηλιόλου στη Σαλονικούλα μας σήμερα, με αρκετά καλές θερμοκρασίες. Το μεταξύ αυτό είναι ολίγον τι καταχρηστικό, το να χαρακτηρίζεις τον καιρό καλό μόνο όταν έχει λιακάδα. Διότι έχουμε ανάγκη όλες τις εποχές του χρόνου. Αλλά εντάξει, διάγγελμα πασό. Κάτι μας είπες ρε φίλε. Δεν είναι κιόλας το Νοέμβριο. Άμα κάνει κρύο είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Οπότε και σε εκείνη την περίπτωση ο καιρός είναι καλός. Παρ' όλα αυτά εμείς, επειδή είμαστε καλοκαιρινοί τύποι, επηρεαζόμαστε, συναισθανόμαστε, αγκαλιαζόμαστε όταν έχει λιακάδα. Τεταρτούλα σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Τι λες αυτό. Οπα, κάτσε εδώ να σε κάνω. Είμαι ακουστικά, δεν έχω. Εντάξει, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε σε διάλειμμα. Σταύρος Κόλκας, ο οποίος έχει βρει εδώ την τη χαρά του. Με εμένα, μπορώ να πω. Σαλά, εγώ στο Στίβο βγαίνω για να προϋπαντήσω και να προλογίσω σημερινή την εκπομπούλα. Τεταρτούλα σήμερα, 27 του Νοέμβρη. Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, Οσίων Μωυσέως Ναθαναήλ, Πινουφρίου και Ιακώβου του Ρώσου. Πινούφριος γιορτάζει σήμερα, Σταύρο μου, Πινούφριος. Ναι. Τώρα άμα είναι να βγάλεις όλα, να κάνεις unboxing αυτή τη στιγμή όλα τα ακουστικά μέσα αυτό, τέτοια, άστα να πάνε, να περάσει όλη η εκπομπούλα. Πρέπει να σε καταγράψω. Δεν γιορτάζει κανένα όνομα, δηλαδή Πινούφριος δεν υπάρχει. Ναι, κάτσε σαν πιο. Έλα, να τους. Κράγκο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πινούφριος, όχι ο Νούφριος. Πινούφριος. Δεν υπάρχει. Δεν σκοτεινός τον Πίνου. Ναι, τον. Ο Πίνου. Ποιος είναι ο Πίνου, ρε παιδί μου. Αυτός που την Πίνου. Μα είστε πολύ καλά. Ήρθες με πολύ μεγάλη όρεξη για χιούμορ. Αυτή η εκπομπή είναι. Σε φελείς τέσσερα. Πολύ πλάκα έχει το ψυχιατρίο. Μπράβο, παιδιά, σας ακούμε. Ο την Πίνου. Ναι. Τι λέει, πώς είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκουμε. Χάλια. Χάλια γιατί. Χάλια, ρε φίλε, δεν είμαι καλά. Δεν είσαι καλά, μάλιστα. Ναι. Γιατί, μπορείς να μας εξηγήσεις το λόγο. Όχι. Γκόμενα στο κανόνα αυτό. Τι λες, ρε. Δεν, εγώ δεν είμαι χάλια έτσι. Απλά σηκώθηκες. Είμαι ήμο. Ναι. Σηκώθηκες και κάτι μέσα σου, ας πούμε. Όχι, εδώ ψυχιατρίο είναι, ρε παιδί μου. Πες μου. Ναι, σηκώθηκα απλά. Ναι, σηκώθηκες απλά. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Δεν ήθελες να σηκωθείς, ας πούμε. Όχι. Δεν ήθελα να σηκωθώ. Ναι. Μα είσαι. Και είναι οι μέρες οι οποίες είναι πιεστικές για μένα. Τετάρτη και Πέμπτη είναι χειρότερες από όλες. Ναι. Γιατί πρέπει να δουλέψω περισσότερο. Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Έτσι, ναι, το... Ναι. Γιατί δουλεύεις δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη, τι έχετε. Μα Τετάρτη και Πέμπτη δεν γιατί έχει. Τι άκου να δεις τώρα. Ναι. Το δράμα, κυρίες και κύριοι, του Σταύρου Κόλκα. Ναι. Χρειάζομαι όγκο να γράψω εγώ δηλαδή. Γιατί στο επίπεδο που είμαι πλέον δεν χρειάζεται να γράφω όλες τις μέρες. Ναι. Καταλαβες. Κατευθύνω. Ναι, ωραία. Είμαι ο. Άρα ο Βασίλης Τσάρτας της δημοσιογραφίας. Μαζί σας με λίγα λόγια ότι όλες τις μέρες δεν γράφεις. Τετάρτη, Πέμπτη κάτι πρέπει να γράψεις. Κάτι να γράψω αυτό. Εντάξει, καταλάβαμε. Γιατί δεν είσαι καλά. Ναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει όγκος δουλειάς για πολλά μέσα παράλληλα. Ναι. Και... Θα βάλω τη μουσικούλα, δηλαδή. Έχω ματώνει η καρδούλα μου με αυτό το δράμα που τραβάς. Ρε φίλε, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν έχει τις. Δηλαδή, παλιά ξεκινούσα να γράφω, ξέρω εγώ, 12 ώρα το μεσημέρι και τελείωνα 12 το βράδυ. Γράψε 6 σελίδες στην εφημερίδα, γράψε blog, γράψε βάρδια στο site. Έχουμε στεναχωρηθεί τώρα άλλοι στις καλωσιές πάνω στα. Ναι, μου δουλειά είναι και αυτό. Δουλειά είναι, εντάξει, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν σκάβεις. Τώρα δεν είσαι έτσι στα γυάζι. Είναι όμως και εύκολο. Ναι. Μην τι το... κάνετε, μωρέ, τώρα γράφετε εκεί πέρα ότι σας κατέβει στο κεφάλι. Δεν είναι έτσι. Ρε, ο άλλος από έξω. Σ' ακούνε τώρα και μικρά παιδιά και. Δεν είναι έτσι. Επηρεάζουν. Έχει. Ευθύνη.
Ευθύνη, πνευματική κόπωση, τώρα σκεφτεί τώρα την ώρα τι γράφω, τι κάνω, πώς θα την τυπώσει. Πώς θα την τυπώσει, που δεν έχει τίποτα, ναι. Τι γράφει, μωρέ, θες να κάνουμε εδώ ένα ΙΕΚ. Γιατί μας ακούνε παιδιά τώρα, κάποιο σου λέει θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω Σταύρος Κόλκας. Μη γίνεις. Ναι, μη γίνεις. Να μην δουλεύω δηλαδή. Αυτό να καταφέρω να φτάσω αυτό το επίπεδο, α πούμε. Όχι τώρα. Παιδιά, σα πληροφορώ ότι μόνο ο Κόλκας θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Αλήθεια. Να κάνει ότι δουλεύει. Νομίζω ότι τώρα. Αποκαλύπτω τα μυστικά σου. Ναι, δεν πειράζει. Να τα πω. Θα το ξεπεράσω. Να τα πω. Ναι. Ότι αυτό που έχει ο Κόλκας, το κύριο, το μεγάλο του ταλέντο είναι να σου δείχνει ότι κάνει κάτι. Ότι είναι, ρε παιδί μου, σε μια διαρκή εγρήγορση. Ναι, αλλά ό,τι προκύψει το λύνω. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ταλέντο μου. Ναι, ναι. Δηλαδή προκύπτει κάτι. Ότι μη μου μιλάτε γιατί τώρα εδώ διευθετώ θέματα. Εντάξει, μπορεί να είναι. Όχι, έχει θέματα. Έχει, ρε παιδί μου, η μέρα μπορεί να. Δεν μπορεί να πάνω από 6 δευτερόλεπτα για να λύσω ένα θέμα. Ναι. Εντάξει, εκτός αν είναι χοντρό. Ναι. Εκεί μπορεί να κάνω και 5 λεπτά. Εντάξει, αυτός το αναγνωρίζω, ας πούμε, ότι περνάς. Η έξωθεν μαρτυρία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου, δηλαδή. Φίλε, δεν είναι λίγες οι ευθύνες. Απλά το να έχεις φιξάρει ένα μηχανισμό και να δουλεύουν όλα ρολόι. Ο οργανισμός να δουλεύει. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Ναι. Εμείς το κάνουμε εύκολο, έτσι, γιο. Ναι, κάτσε, το λένε τα γυρά πέρα. Τα παιδιά όλα που δουλεύουν σε μένα είναι παιδιά που τα πήρα εγώ από τις σχολές και τα έφτιαξα. Ναι. Αυτό έχει μια διαδικασία. Ισχύει. Δεν είναι απλό. Ισχύει. Εντάξει. Ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα. Το να είμαι σε μαγαζιά τα οποία έχουν πίεση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ωραία. Μην κοιτάς εδώ. Δεν έχουμε εδώ πίεση. Τελευταία φορά που είχα πίεση ήταν. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε πίεση. Εδώ στο Λίμπερο, σε παρακαλώ. Βασικά νομίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν, εκπορεύονται από το ότι ο ΠΑΟΚ πάει καλά. Ναι. Διότι άλλες οι συνθήκες θα ήταν αν η ομάδα ήταν στα χρόνια τα παλιά, τα ωραία. Άλλο μεγούμενο. Ναι. Άλλο μεσαγοράκι, άλλο μεσαβίδι. Ναι. Μεσαβίδι κιόλα τώρα στα τελευταία που η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, πρωταγωνιστή. Ναι, δεν χάνει. Δεν χάνει, οπότε. Ναι, πάμε ξύλο. Άστο, το χρεώθηκε τώρα. Δεν το χρειάζεται. Γιατί δεν θα υπάρχει 20. Δεν χάνει μέχρι σήμερα, ρε ναι, δεν θα πει. Εγώ έχω πει κιόλας. Γιατί είπε την Τετάρτη 27 του Πινούφριου. Θα ανασύρουν και τον Πινούφριο προκειμένου να καταλογίσουν ευθύνες. Πίστεψε με. Μα εγώ έχω πει ότι δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να περάσει αίτητο το πρωτάθλημα δεύτερη φάση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι ο ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα. Στατιστικά δεν γίνεται. Δεν στατιστικά, γίνεται. Ναι. Μα δεν ξέρω ήδη, αν έχει γίνει. Ήδη ήταν στατιστικό λάθος αυτό που έχετε πέσει. Ούτε καν η ομάδα του Τσαουσέσκου. Α πούμε, ποια έχει ομάδα του Τσαουσέσκου. Στεάουα. Ναι, δεν το περνάει. Βασικά εκείνη την εποχή δεν νομίζω κάποια να μην ήταν του Τσαουσέσκου. Σωστό και αυτό. Ναι. Ναι. Ο οποίος κρεμάστηκε από το λαό. Από το λαό. Να τα βλέπουν δικαίως, αυτά κάποιοι. Δικαίως. Τα βλέπουν αυτά. Να κάνουν και λίγο λαϊκισμό. Ναι, έτσι. Άρχεται, ακούτε αλήτες, προσβάτες, τι εντάτε. Τι λέγαμε λοιπόν, ναι. Λέγαμε για αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, όντως η πίεση θα ήταν μεγαλύτερη. Γιατί σου χρεώνουν τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι στραβή γίνεται, φταίει εσύ. Όπου φτώχεια γκρίνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, και ο δημοσιογράφος είναι ο εύκολος. Ναι. Κατάλαβες, δεν είναι. Έχει δώσει δικαιώματα από την άλλη. Δεν είναι ότι. Κανένα δικαιώματα δεν έχω δώσει. Λες. Γενικά, ρε παιδί μου, η έννοια της δημοσιογραφίας. Έχει δώσει δικαιώματα. Όχι εσύ προσωπικά, δεν ξέρω. Η λέω, δημοσιογραφία γενικά, είναι για γέλια. Ναι, αυτό. Οπότε ο άλλος κρίνει την ταυτότητα και δεν απομονώνει. Είπαμε, είναι η γενίκευση που συζητούσαμε και χθες για το περιεχόμενο της γενίκευσης. Αλλά κατατάσσεσαι μέσα, ας πούμε, στην κατηγορία των ΑΡΔ. Ας πούμε. Ναι, ναι, γενικά, όταν δηλώνεις μια ταυτότητα. Και έχω φάει περισσότερες ρουφιανιές από τον Κολοκοτρώνη. Ο κόσμος έχει μια τάση, ας πούμε, να απλοποιεί τα πράγματα γιατί δεν θέλει να οθήσει τη σκέψη του, ας πούμε, σε μια σύνθετη επεξεργασία των πραγμάτων. Δεν είναι στη θέση του άλλου, ποτέ. Ναι. Καλά, αλλά αυτό δεν είναι και. Να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε τώρα. Δηλαδή, μπορεί αυτό να το ισχυριστεί, ας πούμε, και ένας υπουργός. Κικίλιας. Να σου πει, μπήκατε στη θέση μου! Τι να πω στη θέση του. Να δείτε πώς είναι να χάνω βολές. Παίρνω στη θέση σου και σκέφτομαι, κάθομαι εκεί πέρα και λέω. Ναι. Θα βάλω 80 χρόνο να είναι διοικητής σε νοσοκομείο. Κι όμως δεν είναι. Ναι, το φάγαμε. Φάγαμε χθες, φάγαμε με συνοπτικές διαδικασίες τον παππού του Γιαννούλη. Εδώ η εκπομπή. Στεναχωρέθηκα λίγο. Γιατί? Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος, ας πούμε, βρήκε μια δουλίτσα εκεί. Να πάει. Τώρα θα αναγκαστεί να πάει στο εξωτερικό. Πώς κάνουν τα παιδιά μας που δεν βρίσκουν δουλειές εδώ. Θα πάει στο νομό Τρικάλων. Θα αλλάξει νομό. Τέλος πάντων, όχι, θα μπαίνεις πάντα όταν κρίνεις κάποιον, θα μπαίνεις πάντα στη θέση του. Το κάνω συνεχώς. Αυτό θα ήταν μια ορθή προσέγγιση, διότι έτσι γίνεσαι πιο πράος όσον αφορά την οργή που μπορεί να έχεις για τα πράγματα.
και φυσικά να αποδίδει ευθύνε σε ανθρώπου που δεν φταίνε, επειδή είμαστε έτσι γενικά συγχυσμένοι. Αυτό το πράγμα, το ότι αποδίδουμε ευθύνε γενικά και αόριστα και βγάζουμε το θυμό μα όπω να είναι, είναι και ο λόγο πώ κοινωνία δεν έχουμε εξελιχθεί. Ακριβώ, ναι. Αυτό που λένε κάποιοι ότι δεν περάσαμε διαφωτισμό και μα κουνάνε το δάχτυλο, έχουμε βρει τώρα το καινούριο. Τι είναι? Είναι αυτά του Ράμφουρε, παιδί μου, και όλων αυτών των παλαιών που κατηγορούσαν το δημόσιο και αυτό. Και, μπήκαν στο τέλος. Ναι, δεν περάσαμε, λέει, διαφωτισμό, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και τώρα όλοι βολευτήκαν, ας πούμε, να διαφωτίσουν το δημόσιο. Γι' αυτό μας λέγανε ότι είμαστε, ρε παιδί μου, ένα έθνος βολεμένων, επειδή δεν περάσαμε διαφωτισμό. Αυτό, ο διαφωτισμός πότε ήταν? Το 1700. Ούτε 700 πριν. Ναι, 1600 τέλεια, ας πούμε. Ξεκίνησε 1700 εκεί πέρα, ρε παιδί μου, Ζαν-Ζαν Κρουσό και τα λοιπά. Και εγώ λέω, τι μου λείπει, τι μου λείπει. Ναι, ναι, ναι. Ο διαφωτισμός. Διαφωτισμός, εδώ. Με το ψυχιατρίο όμως, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε, έστω και σε μεγάλη ηλικία, θα περάσουμε τώρα τον διαφωτισμό. Γιατί ήρθαμε εδώ να σας διαφωτίσουμε. Είναι η αλήθεια. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα, είπαμε. Παραμονές του. Σιχαμένη μέρα. Για να διοχετεύσουμε και εμείς το θυμό μας κάπου άσχετα. Στη μέρα. Διοχέτευσε το στη μέρα. Δηλαδή, εγώ τι να κάνω που μπήκα στο λεωφορείο. Ωμε φίλε, μίλα μου γι' αυτό. Βάλτε μουσική μου. Περίμενε. Να δει πώς ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα ακόμη πιο. Πιο γαλήνια όταν έχει. Έβαλα όλα τα τραγούδια εκτός από το Sad Violin. Λοιπόν. Το δράμα της σημερινής ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μπήκα στο λεωφορείο, ξεκίνησες. Νομίζω ότι με τη μουσική μπήκε στο λεωφορείο. Με πήρε το λεωφορείο. Ναι, ήταν το θάμα. Βλέπω, ρε παιδί μου, να περνάνε τρία λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο. Λέω, δεν έχουμε ζωή εδώ. Δεν θα περάσει ποτέ κανένα. Περάσαν μαζεμένα. Τα χάσα τα τρία. Περνούσα από μπροστά μου. Τα χάσα κι εγώ. Στα καπάκια έγινε και ένα τέταρτο. Λέω, υπάρχει κράτος. Επιτέλους, περάσαμε διαφωτισμό. Με παίρνει το λεωφορείο, ανεβαίνω, όλα καλά. Διασχίζουμε το δρόμο, ακούω τη μουσικούλα μου. Σε κάποια φάση το λεωφορείο δεν παίρνει μπρος. Λέω, γιατί να πάει η μέρα έτσι όπως έπρεπε. Σε ποιο ύψος λέγαμε? Στο ύψος γέφυρα η στάση, λίγο πριν τις 12 όροφες. Ναι, το λεωφορείο χάλασε. Και την πρέζα αυτό. Το λεωφορείο χάλασε, το λεωφορείο πάει. Αλλά η πραότητα και η στοικότητα του κόσμου, ότι ήταν όλοι. Το περίεργο θα ήταν να μην χαλάσει, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Οπότε ήρθαμε τα πόδια από την Νεάπολη μέχρι εδώ σήμερα. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Δεν είναι πάνω από 20 λεπτά αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι πάνω από 20 λεπτά. Δεν είναι κακό. Το έκανα εγώ χθες, πήγα μέχρι τον Όμιλο. Από πού? Από το σπίτι μου. Από τον Όμιλο. Από το κέντρο και μετά. Ναι, δεν είναι και λίγο. Όπως πήγες από του αμπελόκηπου τόσο. 3 χιλιόμετρα πήγαινε και 3 έλα. Εκεί είναι ωραία. Εκεί δεν μετράει, περνά παραλία. Είναι ωραία. Έκανε αντιλιά, φίλε, θα προτιμούσα να είμαι στη Νεάπολη. Το πήγαινε. Στο γύρνα, ωραίο ήταν. Αυτό είναι. Δεν αντέχεται η διαδρομή Σταυρούπολη κέντρο με τα πόδια, γιατί είναι υπερθλιβερή. Δεν το αντέχω αυτό το δρόμο, τη Λαγκάδα. Δεν υπάρχει. Η Λαγκάδα είναι πραγματικά μετά το. Ποιο να πει τώρα, μετά την πρωτεύουσα τη Ρουάντα, ποια είναι. Δεν ξέρω, το Μογκαντίσου. Μογκαντίσου, ξέρω εγώ. Ναι, παίζουμε και στοίχημα εκεί πέρα για να μάθουμε. Α, μα βοηθήσει. Δεν παίξαμε over 1,5 μπουκάλι. Πρέπει να είναι χειρότερο δρόμο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, στο Κυλκής έχει καλύτερου δρόμου. Μην το χοντρένει. Όχι, αλήθεια. Ξέρω τι λέω. Έχω το βάρο των ευθυνών. Ο Τσατσαρό παντρεύτηκε στο Κυλκής. Η μόνη φορά που έχουμε πάει. Αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί. Δεν ξέρω, δεν χάσει κάποιο στοίχημα μόνο. Αλλά σου λέω, νομίζω ότι είναι μακράν ο χειρότερος δρόμος όλης της χώρας, η Λαγκαδά. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Υπάρχει μόνο καταχνιά. Δηλαδή. Αυτό ακριβώς που λέει η μουσική. Αυτό είναι. Μάλιστα, έτσι. Από το Παύλου Μέρα στο στρατόπεδο και μετά. Και μετά θα αρχίζει. Σας πω, δεν έχει πριν τίποτα. Τίποτα, ναι, πάλι στρατόπεδο, η εκκλησία, ψυχιατρίο, κοινωνικό ίδρυμα. Ναι. Αριστερά, εγκατελειμμένα κτίρια, διαλυμένα. Έχουμε και ένα πνευματικό κέντρο, Παύλα Θέατρο. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρουν αυτά τον κόσμο. Άμα σε ακούει κάποιος ο οποίος διασχίζει τώρα τη Λαγκαδά. Ας αυτοκτονήσει μια ώρα και πέρα. Ας προσποιηθεί ότι χάλασε το αυτοκίνητό του και ας φύγει. Ας πάει σε άλλο δρόμο. Και τελικά το αυτοκίνητο δούλεψε το επίπεδο. Όχι, δεν είναι, ναι, κατεβήκαμε. Με τα πόδια αυτό ήρθα μια άλλη μέρα του ΟΑΣΤ, πραότητα. Είναι πως κυκλοφορεί αυτό το μεμ τώρα που λέει Gonna tell my kids. Ένα που παίζει πάρα πολύ. Θα λέμε στα παιδιά μας μετά από χρόνια ότι αυτό ήταν το μετρό. Τι δήλωσε χθες ο Σπίρτζης ότι το 2033. Τι θα γίνει ο πρώην υπουργός μεταφορών, ναι. Θα μου πεις τώρα, κάνει επικοινωνιακά και πολιτικά παιχνίδια. Αλλά δήλωσε ότι έτσι πως πάντα πράγματα που δεν πάνε.
Το δεν γίνεται κάτι. Ναι, δεν γίνεται. Όχι, έχουν σταματήσει εργασίες να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι. Εγώ από δίπλα μου έχει στάσει. Ναι. Δεν δουλεύει τίποτα όσον αφορά. Α. Οπότε πηγαίνουμε το 2033. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδί. Κάτσε λίγο, πώς έχουμε. 19, ούτε 19, 20. Ναι, ναι, 19. Ε, οριακά είμαστε. Να θα ζήσουμε. Να ζήσουμε, ναι. Να θα το δούμε. Ε, όχι, δεν θα αντέχω, ρε. Αυτό, τελευταία, έτσι θα παίζει αυτή η μουσική. Μετά από χρόνια, πλήρης ημερών που λένε, στο κρεβάτι, ευτυχισμένος, χαρούμενος, τι έκανες στη ζωή σου, και θα πω, ρε παιδιά, μια στάση του μέτρο, μια στάση του μέτρο ανακατεύω, εκεί να αφήσω τα κοκαλά μου. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, ιστορίες του ψυχιατρίου. Έτσι, ας βάλουμε λίγο ξανά. Άρα, άρεξε μουσική τώρα. Ναι. Ε, σε πάλι. Και πάμε ναι. στον άλλον διοικητή, ναι. που μπήκε στο νοσοκομείο. Διοικητής, ναι. Από προχθές έχουμε μπει πάρα πολύ. Καθημερινά ανακαλύπτουμε και ένα καινούριο. Διοικητής νοσοκομείου. Τόσοι που δεν ξέραμε ότι είχαμε τόσο πολλά νοσοκομεία. Βασικά, εγώ δεν έχω πάει στη Μυτιλήνη δύο φορές, δεν έχω δει ναι. νοσοκομείο. Είναι συγκλονιστικό πράγμα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Καιρός να φτάνει. Να κλείσει κανένα. Δηλαδή, τζάμπα λεφτά. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Όλοι τα πεθάνουμε. Και είναι και δωρεάν κιόλας. Αν είναι δυνατόν. Δεν τρέπονται. Αντί να δίνεις ένα σιτηριάκι 200 ευρώ μπαίνοντας. Έτσι. Να δεις για πότε γίνεσαι καλά. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Κατούρατο. Διοικητής που. Διοικητής στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη, ναι. Στρατιωτικός. Καλά, ναι. Τι καλά, ναι. Τι σχέση και στο ιδιωτικό νοσοκομείο, δηλαδή. Στο ιδιωτικό είναι εκπαιδευμένο να ανταπεξέλθει σε στιγμές, ιδίως στο στρατό πολέμου, με αυτά που τρώνε. Δεν έχει αντέξει αυτός ο άνθρωπος, καριερίστας, αντιστράτηγος, έχοντας φάει Godzilla. Αυτός ήταν. Καψιμή. Στρατόκαυλος. Ναι. Πού το ξέρεις. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Να το έλεγε συγκεκριμένα. Άμα το λέει ο συνάδελφος. Ναι, μάλιστα. Ναι. Και ήταν από αυτούς που έκανε καψόνια και τέτοια mm-hmm. και τιμήθηκε. Ναι, τιμήθηκε για την προσφορά του, ναι. Υπέφερε δηλαδή κόσμος και παιδιά. Μέσω όρο φυλακών είχε 160 μέρες λέει, mm-hmm. εκεί που ήταν διοικητής. Mm-hmm. Για ψηλοποίηση πάει για 5 ή 4 εσύ δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Δουλειά δεν έχει ο διάλος τα παιδιά του. Και του βάλανε διοικητή στο νοσοκομείο. Έτσι, θα μοιράζει φυλακές. Ναι, θα μοιράζει φυλακές. Σε άρρωστος 5 μέρες. Ωραίο φίλε. Ζητάς αναρωτική. Κοροϊδέψες. 10 μέρες μέσα. Τι έχεις εδώ πέρα. By bus. Τίποτα μέσα. Δεν έχει bus που δεν ασταθώ στον δρόμο. Αγκαρία καθάρισε. Έτσι θα έρθει ένα διάρθρωση. Γιατί θα καθαρίζουν οι άρρωστοι τις τουαλέτες σήμερα, ο θάλαμος ας πούμε των νεφροπαθών τουαλέτες θα κάνει. Θα φέρει φαγητό του στρατού. Ναι, κανονικά. Έτσι, γκοτζίλες και μπομπότες. Ξέρεις τι, γκοτζιλόσουπα, εκπληκτική. Θα δεις ότι θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Άστο φίλε. Τρία νοσοκομεία θα φτιάξουμε με την. Κάθε μέρα θα έχει παρουσιάστε αυτά. Αναφορά, πού είναι ο τάδε, μα πέθανε. 10 μέρες φυλακή. Ή αντί να περνάει ο γιατρός τώρα και να χάνει πολύτιμο χρόνο από κάθε δωμάτιο, θα τους βγάζουν όλους έξω, ρε παιδί μου. Αναφορά. Θα λάμπουν νοσοκομείου. Τριτών. Έτσι, τριτών. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Εντάξει, ζούμε απίστευτες στιγμές. Κανονικότητας. Ναι, είμαι χαρούμενος. Βλέπεις ότι κάθε μέρα υπάρχει και μια νέα. Διαφωτισμός. Περνάμε διαφωτισμό, το είπαμε. Απλά πολύ διαφωτισμό, μην πάθουμε κανένα τέτοιο. Ναι, τι. Μα τυλάξει το ρεύμα. Εντάξει, θα το βελτιώσουμε. Έχουμε νερό να το σβήσουμε. Δεν έχουμε νερό. Θα πάρουμε τηλέφωνο στην ΕΙΑΘ. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Αν όχι σήμερα, αύριο, μία από αυτές τις μέρες, θα πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΕΙΑΘ να τους ρωτήσουμε για την Κυριακή τι πρέπει να. Ξέρουμε και πού πρέπει να αποφανθούμε, τι πρέπει να μεριμνήσουμε. Τις ώρες του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μου είπε κάποιος βέβαια, στατιστικολόγος, ότι δεν είχαμε νερό και πέσει στο τελικό με την ΑΕΚ. Αρχίζω και το μαζεύω λίγο. Να τα. Στο είπα εγώ. Κολοτούμπα. Ναι, στο είπα εγώ. Ναι, Σταύρο, μήπως. Μήπως είναι γούρι αυτό και πήγε. Δεν το θυμάμαι, δεν είχε νερό. Μετά από 2.500 χρόνια δεν ήμουν εδώ, στο τελικό ήμουν. Ναι. Μου είπαν αυτοί που ήταν εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρησιμοποιείς και νερό. Έχω μάθει να τα κάνω πάνω μου. Δεν το κάνεις το νερό. Ναι, λοιπόν, ψυχιατρία κυρίες και κύριοι, έτσι ξεκινάμε την σήμερον ημέρα. Θα κάνουμε την μικρή μας πρώτη ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε εδώ με τον απόϊχο και της χθεσινής αγωνιστικής και πολλά στο Champions League. Βεβαίως είδαμε τα ματσάκια. Πήγαμε έναν κουβά
Μεγαλοπρέπει, Σταύρο, με αυτά που έδωσες. Να τα λέμε κιόλα. Ελένη, κατάλαβες τι μου έγραψες? Ναι. Για... Μπορείς να τα απαντήσεις και στο chat. Δεν χρειάζεται να τα λες από το μικρόφωνο. Όχι, για το νερό λέει. Τι έγραψε. Με διάβασε το. Ναι. Δεν είχε νερού, το έκανε ρουμάνικο. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι το πρώτο. Διορθώνει, νερό. Ναι, ναι, νερό, μάλιστα. Μετά μου γράφει κάτι άλλο που δεν βγαίνει νόημα και μετά στο τελικό. Στο τελικό θα. Αυτό σου μόνο. Στο τελικό. Να γίνει. Έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει. Ωραία. Δεν έχετε νερό, με αφιερωμένο. Ναι. Ήρθε η ώρα, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι, περνάει ακόμα... η ώρα, περνάει. Ένα στρατόκαυρο διοικητή στο νοσοκομείο και τελειώσαμε, κύριε. Έφυγε το ημίωρο. Να. Διορίστε να βγαίνουν οι εκπομπές. Διορίστε. Αφού πλέον πιστεύω ότι όταν θα. Μετά από κανένα δύο χρόνια θα παίζουμε μπάλα, θα λένε ότι αυτό ήταν ο διορισμός του πέναλτι. Ναι, για να το περάσουν υπόγεια. Γιατί τι μας κρύβουν. Ναι, έτσι, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, φίλε, τι μας κρύβουν. Το Συνοθέατρο Βερκίνα, μπήκα λίδα έναν DJ καλό είδα για Δεκέμβρη. Γενικά πολλά event. Πόκερ έχει το Πουσουκού. Ναι, πάει, παίζει ο κόσμος πόκερ. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που ενημέρωσε για live που δεν γίνεται. Είχα σταματήσει τις αγορίδες και λέγαμε προχθές. Και αυτός που μας ενημέρωσε ήταν ο άνθρωπος μέσα δικός μας, ας πούμε. Που γιατί έχουμε παντού δικούς μας. Έτσι, του παιδιά έχουμε πόκερ και το λέμε χαχαχα. Ότι θα πάω να παίξω πόκερ και μου ξαναστέλνει πριν που μου λέει όχι, έχουμε τουρνουά πόκερ. Νικ Βόρεν. Βέβαια. Ωραία. Βεργίνα Poker Series 3. Θες να πάμε? Ένα εκατοσταρικάκι είναι η συμμετοχή. Να βλέπουμε. Εντάξει, γιατί όχι. Ξέρεις πόκερ, παίζεις? Ξέρω, δεν είμαι και παίκτης. Να, μάλιστα. Αυτό ότι μη κάνεις τικ, μη κάνεις έτσι. Ναι. Υπάρχει μια μουσικοθεατρική παράσταση, το Premiere Live, που έχει ωραίο σενάριο, από αυτό μας αρέσουν. Δηλαδή είναι κάτι τύποι που προσπαθούν να βγάλουν μια πρεμιέρα και γίνεται μακελιό. Με 18 ηθοποιούς, καλλιτέχνες κτλ. 6, 7, 13 και 14 Δεκεμβρίου, 10 παρατέταρτο η παράσταση, θα πάω σε αυτό. Πληροφορίες στο 2-3-14-91-2-3-4. Να είχε. Επίσης, πήρα από τον Αλεξιάδη μια κουζίνα χθες. Γιατί είμαστε άπλες. Ναι, έτσι, έτσι. Εντάξει. Εκπληκτική τιμή. Καθάρισα με τιμές Black Tuesday. Αλλά επειδή έχουμε Black Friday την Παρασκευή, Φίλιππο Πόλεως 57, μία επίσκεψη, σηκώστε το μαγαζί και φυγέτε. Είναι απλά τα πράγματα. Black Fridays έχουμε. Με λεφτά σηκώστε το, ε. Ναι. Θα τα διευκρινίσουμε αυτά, παιδιά. Ναι. Πολύχρωμα όνειρα. Ό,τι χρειάζεται το παιδί σας από βρέφος μέχρι και έφηβος. 2-3-15-55-44-99. Αποκριστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στα έπιπλα Σιλέκ. 5 χρόνια εγγύηση. Λειτουργικότητα, εργονομία και ποιότητα κατασκευής. Αυτό έχω και προσωπική εμπειρία, μπορώ να σας το πω ξεκάθαρα. Πολύχρωμαόνειρα.gr και Πολύχρωμαόνειρα 2015 στο Instagram. Γιατί είστε Instagrammer. Πάρα πολλά. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα, πιούμε δύο τζούρες καφέ και να δούμε τι διορισμός έγινε στο διάστημα από τις 10 μέχρι τις... Στο είπα εγώ, διορισμός 24. Πρέπει να το φτιάξουμε το site. Με διαρκή ενημέρωση. Διάβια, δεν τα έχει αυτά. Δεν έχει όμως τώρα συνεχή, όπως είπαμε με τις μεταγραφές, ότι... Δεν έχει συνεχή ενημέρωση. Ναι. Να τους κάνουμε ένα mail. Αυτό. Για, κοιτάξτε, επειδή το ψωμί μας βγάζουν. Ναι. Διορισμός 24, αυτό. Φήμες κάνουν λόγο και τέτοια. Ρώτησε για. Το Υπουργείο Υγείας ρώτησε, ξέρω. Έχω μία φήμη για κάποιον που προσπαθεί να πάει στην Air Sport. Να πάρει μετά ταξί. Από εκεί που ταξίνει αλλού, να πάει ταξί εκεί δηλαδή. Μέιστε. Θες να το αποκαλύψω? Δεν ξέρω, δικό σου θέμα είναι. Θεωρείς ότι είναι ρουφιανιά? Όχι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν πρέπει να μιλάμε. Πάρω το 1042. Ναι. Δεν καπνίζει. Ναι. Άρα είναι εντάξει, σόφρον άνθρωπο. Αν δεν καπνίζει, γιατί πλέον α πούμε. Δηλαδή το να δεις κάποιον, ας πούμε, να κακοποιεί, ξέρω εγώ, την γυναίκα του, δεν θα πάρεις τηλέφωνο. Θα πεις, θα κλείσεις το πατζούρι και θα πεις δεν με αφορά, δεν είναι δικό μου θέμα το τι κάνει ο άλλος μες στο σπίτι του. Το να καπνίζει όμως όλοι με παρησία και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης θα πάρουν τηλέφωνο για να το καταγγείλουν. Αυτή είναι η διαφορά που μας τσιτώνει εμάς. Τίποτα άλλο στο συγκεκριμένο.
με μία λέξη. Mm. Είμαστε βόδια. Είστε πολύ ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όταν το λέει αυτό το κέγκετ, πω, είναι φίλε, τεράστια εμπιστευτική. Σούτια κανονικά. Μέχρι αμνόηση είναι κομματέρα. Θα το βάλουμε. Είναι, εμπιστευτική είναι θεή. Σε μια εποχή που τώρα να είσαι λευκός και να πάει να παίξεις. Και να ραπάρεις. Ναι, να ραπάρεις και hip hop και να γίνεις όμως αποδεκτός. Από το Brooklyn ήταν αυτή. Ναι, βλέπω τώρα ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία του hip hop. Έχω παρωθεί, έχω γίνει νίγκα κι εγώ. Νίγκα. Που δείχνει Brooklyn, East Coast, West Coast και αυτά πώς γεννήθηκε κοινωνικά παρεπόμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο. Και στην πόλη έχουν και εκπληκτικά βίντεο κλιπ. Ναι, καλά, εντάξει. Ήταν τα πρώτα τρόλ της μουσικής, θεωρώ. Με ένα τραγούδι ύμνος, γιατί πρέπει να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας όσον αφορά το πάρτι. Ναι. Το κυριότερο, αυτό που έχουμε κάνει μια ζωή. Αυτό καταφέραμε. Μαθεμερίμι, θα ξενυχτάμε μέχρι το πρωί. Έτσι. Πριν ήταν η Beastie Boys. Πολύ πιο πριν ήταν. Πολύ πιο πριν. Αυτό είναι 86. 87, κάπου εκεί πέρα. Αυτό η εποχή του Παπαθεμελή ήταν 92, 93, κάπου εκεί μέσα. Παλεύουμε για τα δικαιώματα. Αλλά ούτε ο Παπαθεμελή δεν τολμήσε να κόψει τσιγάρο. Ναι. Μόνο στο ωράριο έβαλε χέρι. Ναι. Το οποίο το ωράριο φαινομενικά να δει πω οι νόμοι στην Ελλάδα γίνονται και υπάρχουν. Απλά δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή το ωράριο. Το 39 είναι ο νόμος για το ωράριο. Υπάρχει και τώρα, ρε παιδί μου. Και ότι μαγαζιά, ας πούμε, που έχουν συγκεκριμένη άδεια, αν έχεις άδεια καφετέρια, δεν μπορείς να παίζεις μουσική μετά τις 12, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις live, δεν μπορείς να κάνεις το ένα, δεν μπορείς να κάνεις το άλλο. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν εφαρμόζεται. Όχι, δεν εφαρμόζεται όμως το 39. Ναι, γιατί. Το 39 είναι 11 η ώρα και μόνο σαν όλοι. Έβγαινε 11 και 4 από το σπίτι. Ωραία, και ο κίνδυνος να χαθείς ήταν. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το 39 που τα λέμε. Είχε και μεταξά, είχε σκότηση, είχε άνοιχτα. Είναι νόμος μεταξά. Ναι. Έκανε πράγματα. Όλα αυτά είναι μύθια το μεταξύ. Ότι έκανε το ΙΚΑ, ότι καθιέρωσε το 8ωρο, που είναι μια αφήγηση, ας πούμε, η οποία αναπαράγεται για να ξεπλύνει. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να ξεπληθούν κάποιοι, χωρίς να έχουμε νερό. Ναι. Πώς το εξηγείς δηλαδή. Είναι η ανάγκη αρκετών για να δώσουν, ας πούμε, στα πιο βάναυσα ένστικτά τους, να δώσουν μια νομιμοποίηση και να τη δικαιολογήσουν, ας πούμε. Τι έχεις πει, ρε φίλε. Ε? Τι έχεις πει. Εντάξει, μηδέν ακροματικότητα, τώρα πέσαμε στο πλήν. Αλλά πάμε μπαλίτσα, πάμε Champions League και αν είχε πράγματα. Και αν είχε πράγματα, Ολυμπιακός ή μάλλον τότε ένα Ολυμπιακός. Το είδαμε, φαντάζομαι, περισσότερο το παιχνίδι. Ναι, σε κάποια φάση δηλαδή, για να καταλάβεις αυτό που έλεγα χθες, ότι δεν θα δούμε Greece Next Top Model και θα δούμε Champions League. Ήταν στο... Ναι, εκεί μας φτάσανε στο Twitter, ήταν το hashtag του σχολιασμού του Tottenham Ολυμπιακού, ήταν πιο πάνω από το hashtag σχολιασμού του GNTM. Ναι. Για να δείξουμε ότι κάναμε δουλίτσα χθες εδώ από το λόγο, επειδή το είδες στο παιχνίδι, φαντάζομαι. Φάγαμε έναν διοικητή νοσοκομείο, ναι. Και κάναμε αυτό στο Twitter. Το λεπτό προς λεπτό έβλεπα. Α, δεν το είδες όλο το παιχνίδι. Απλά σε κάποια φάση. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 0-2 αγχώθηκα και γύρισα. Λέω τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται. Να είναι καλά ο Μεριά. Μεριά. Πάλι καλός. Απίστευτος. Όπως έγραψα και στο Facebook, το έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην προσπάθειά μου να παίξω baseball μια φορά. Δεν πέτυχα την μπάλα και έφυγα έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει αυτό. Ο Μεριά και συγκεντρώνει όλη την αποδοκιμασία από την πλευρά των Ολυμπιακών. Το πιο ποδοσφαιρικό γεγονός βέβαια είναι η αντίδραση του Ball Boy στο 2-2. Είδα που το σχολίασες. Φίλε, είναι εκπληκτικό. Πήρε και, το οποίο βέβαια προέρχεται, εκείνο το πλάγιο, είναι καταφανέστατο φάουλ. Είναι ένα φάουλ. Ναι, είναι φάουλ. Αν γίνει αυτό δηλαδή τώρα την Κυριακή. Να το εμείς που είμαστε φίλαθλοι, έχουμε δικαίωμα να λέμε είναι φάουλ, και μουρμουρίζουμε. Ωραία. Ναι. Αν είναι στην ομάδα μας. Ναι. Αν είναι στον Ολυμπιακό, λέμε εντάξει. Κανονικότητα. Κανονικότητα και το αντίστροφο, το ίδιο ισχύει και για τους Ολυμπιακούς. Απαγορεύεται επαγγελματίας παίκτης να αφήσει τη φάση. Ωραία. Ενώ δεν έχει σφιχτεί τίποτα. Ναι. Και να φύγει ο άλλος μόνος. Αυτό, ναι. Εννοείται. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Mm-hmm. Εδώ είναι η κακή νοοτροπία που έχει χτίσει ο σύλλογός τους. Δηλαδή, δεν έχει στο μυαλό του το πώς θα καλύψει το κακό που γίνεται εκείνη την ώρα, αλλά το πώς θα μουρμουρήσει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το κάνουν στην Ελλάδα, το κάνουν. Δηλαδή, πρώτα κοιτάνε το διαιτητή. Δεν είμαστε έτσι εμείς. Ναι. Να ξέρεις, δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει στο να έχουμε 20 σπόρια από παλιά εναντίον μας. Δεν έχει περάσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή εκείνη την ώρα θα καλύψουμε. Ναι. Εντάξει, αυτοί δεν καλύψανε.
Και πήγε τον Ballboy που ήταν τσεκάλι, σε αντίθεση με τα δικά μα. Γιατί ρε, κράζεις ρε, και τα Ballboy, κράζεις, είναι δυνατόν. Απαράδεκτα. Ξέρεις ότι έχουμε φάει γκολ από Ballboy, δικό μας. Τα με παιδάκια. Με τη Σπάρτα Χτυνάβα. Ποια παιδάκια, ρε, είναι κομμάτι του αγώνα. Ναι. Είναι κομμάτι του αγώνα. Δεν υπάρχει παιδάκι εκεί. Άντε από αυτό σου παιδάκι. Ναι. Γυρνά πίσω. Δεν το θυμάμαι τη φάση, για περιγράψε. Έδωσε γρήγορα την μπάλα στον αντίπαλο. Στον αντίπαλο. Ναι. Έγινε το πλάγιο και φάγαμε τον κόλτη κόντρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, εκεί λοιπόν υπάρχουν ομάδες που εκπαιδεύουν τα Ballboy. Να φέρουμε παιδάκια από το εξωτερικό. Ballboy από το εξωτερικό να δίνουν την μπάλα. Τέλος πάντων, είναι κομμάτι του αγώνα, είναι πολύ σοβαρό. Ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο πήγε αγκάλια σε το παιδί. Ναι, ναι, του έδωσε high five. Κανονικότατα. Σήμερα δεν κοιμήθηκε από χαρά όλο το βράδυ. Είναι παντού. Έχει σκοράρει για την Τότεναμ. Ναι. Αυτό έβαλε τον κόλ. Τι εκπαίδευση δηλαδή μπορεί να κάνει σε ένα Ballboy, ας πούμε. Εσύ να έχει αντίληψη του αγώνα πότε πρέπει να δώσει την μπάλα γρήγορα και πότε αργά. Mm-hmm. Εγώ στη Σταυρούπολη ξέρεις που ήμουν Ballboy. Πού? Στον Παύλο Μελά. Από πίσω από την εστία. Ναι. Την πλούσα θεματοφύλακα. Τον αντίπαλο. Ωραία. Όταν αργούσε πήγαινε πέρα την μπάλα και την έστειλε να αργούσε στη γωνία. Εμένα τον ήρωα μου όταν το έχω ξαναπεί όταν ήμουν μικρός δεν ήταν να παίξω μπάλα. Ήταν, έλεγα στον πατέρα μου, γιατί δεν ήξερα ότι ήταν παιδιά από τις ακαδημίες, οπότε έπρεπε να παίξει μπάλα. Έλεγα στον πατέρα μου ότι γράψε με να δίνω την μπάλα. Ήθελα να γίνω Ballboy. Ήθελα να γίνω Ούζο. Κατέληξε στο τσίπουρο. Το Ούζο για τους νεότερους που δεν ξέρουν είναι ότι τα παιδάκια φορούσαν φανελίτσες αμάνικες για να ξεχωρίζουν ότι είναι Ballboy παλιά, που ήταν το Ούζο 12. Η σύλληψη είναι συγκλονιστική. Πενταράκι, έτσι μικρό. Αυτό ήθελα, να δίνω την μπάλα για να είμαι μέσα και να κάνω αυτό, να μιλάω με τους παίχτες. Είχα εκπαίδευση. Έτσι, αγόρι μου. Ήξερα. Θες να φτιάξουμε μια ακαδημία. Κλωτσούσα την μπάλα μακριά όταν κερδίζαμε. Έκανες ότι έπαιζε με το φίλο σου. Όχι, δεν είχα άλλον. Εμένα βάζαν μόνο. Mm-hmm. Ήμουν ο πίσω από την αιστεία του αντιπάλου. Mm-hmm. Εντάξει. Το Ballboy λοιπόν έδωσε ένα γκολ στην Τότεναμ και ήταν το στοιχείο του αγώνα. Mm-hmm. Εκεί άλλαξε. Εντάξει, όχι, δεν άλλαξε εκεί η μοίρα. Η μοίρα άλλαξε στον γκολ του μεριά. Εκεί έχεις δει ότι ο Ολυμπιακός έχει καταρρεύσει και είσαι σίγουρος. Ότι το ξέρανε και οι ίδιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Το βλέπα που το γράφα στον τίτλο, ότι έρχεται το μοιραίο, τελείωσε. Μετά από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο δεν άντεξε, γιατί με 0-2 τώρα στο ημίχρονο, θα ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Που θα έλεγε ο Χρυσότυρακόπης. Θα μιλούσαμε για ένα άλλο παιχνίδι. Εννοείται, ρε. Mm. Μα δεν έκανε φάση στον Τότεναμ, τον είχε εγκλωβίσει. Ήταν πολύ καλό ο Ολυμπιακός από το ημίχρονο. Ήταν. Και ίσως ένα άλλο σημείο που δεν αναφέρεται, που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει καθαρίσει το παιχνίδι, είναι με τον Μποντένισε που βγαίνει σε φνηδιασμό. Είναι από τα δεξιά, έχει έναν άλλο παίχτη σχεδόν αμαρκάριστο και επιλέγει γιατί πρέπει να φανεί. Εκεί ήταν ξεκάθαρα, ας πούμε ότι. Όχι, δεν το έχει ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε είναι εκπληκτικός. Επιλέγει στο να κάνει σούτ αντί να πασάρει και να γίνει το 0-3 και γεια σας. Ο Ποντένσε γιατί δεν έπαιξε σε ψηλό επίπεδο, ρε. Θα μπορούσε να παίξει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Mm. Ωραία. Γιατί δεν έχει την αντίληψη της τελικής απόφασης. Άρα λες ότι σε δεν είναι. Με τα στοιχεία που έχει. Ναι. Ωραία. Έχει πολύ λιγότερες assist και goal. Με αυτά που θα μπορούσε να έχει. Mm-hmm. Αν ήταν δηλαδή σε εκείνη τη φάση ο Βαλμπουένα, πιστεύω ότι θα την είχε κάνει την πάσα και θα ήταν το 0. Θα μιλούσαμε για το 0. Φτάσει ο Βαλμπουένα. Λες, ε. Εντάξει, ναι. Λέμε ρε παιδί μου, αν είχε. Ο Ποντένσε είναι γρήγορο. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, αλλά σου λέω ότι όλα τα χαρακτηριστικά σε οδηγούν να κάνεις ένα επίπεδο καριέρας. Mm-hmm. Ο Ποντένσε είναι ένα κλικ κάτω από αυτό που θα μπορούσε να του δώσει. Τέλος πάντων, αν ήταν λίγο καλύτερο. Εντάξει, για την Ελλάδα όμως είναι. Είναι χαρά παίχτης. Ναι, το συζητάμε. Ναι. Τον ήθελα. Από τον Ολυμπιακό μόνο αυτόν θα ήθελα. Mm. Ωραία, τον Βαλμπουένα δεν θα τον ήθελα. Θα έπεσε δεύτερος επιθετικός. Θα ήταν πίσω από τον. Όχι, για δεξιά. Για αριστερά. Α, για εξτρέμ θα τον έβαζες. Ναι, είστε. Τώρα τι εξτρέμ έχουμε για την Κυριακή. Τι. Έχουμε ακόμα, δεν θα τα πούμε αυτά την Παρασκευή, μην μπούμε σε τέτοια. Μα δεν ξέρουμε κιόλας. Λιμιό θα βάλει σίγουρα. Mm-hmm. Ωραία. Γιατί ο κόσμος ήδη καταστρώνει τα πλάνα του. Καθένας βγάζει δεκάδες, ποιο θα βάλει, θα βάλει Βιερίνια, θα τον έβαζες, δεν θα τον έβαζες. Υπάρχει μια τέτοια κουβέντα. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός θες πληρώνει αυτό το λάθος του Μερία και του Μεριά και το ότι ένα Ballboy σκέφτηκε, διάβασε το παιχνίδι και σκέφτηκε γρήγορα. Γιατί αυτό είναι αντανακλαστικό. Δεν είναι δηλαδή ότι κατάλαβε τι γίνεται. Δεν είναι τώρα 12-13 χρόνο παιδί. Το παιδί είναι διάνοια. Μιλάμε για τον Στίβεν Χόκινγκ. Τον. Μην το γελάς. Αυτό το παιδί πολύ πιθανό να παίξει μπάλα. Μπορεί να παίξει την Τότεναμ, αλλά θα παίξει. Γιατί σκέφτεται γρήγορα. Στην Ελλάδα ένα τέτοιο παιδί θα γινόταν αύριο μεθαύριο οδηγός και θα έλεγε. Επαγγελματίας οδηγός και θα έλεγε.
Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είμαι αυτός που εκεί τότε πριν 20 χρόνια είχα δώσει την μπάλα και πήραμε το μάτς και τέτοια. Και ένας τραυματισμός στον αντίχειρα δεν με επέτρεψε. Όχι, να γίνω καλύτερο. Ο μάνατζερ. Οι μάνατζερ με φάγανε γι' αυτό και τέτοια. Πώς να εκλάβω το γεγονός ότι μετά την κουβέντα που είχαμε για το μηχανισμό μου, μου στέλνει email ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Ως τι, αναγνωρίστηκε η προσφορά σου στον τουρισμό. Πρέπει να σε βραβεύσουμε. Μπράβο, 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 μπράβο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το. Το κομμάτι μετά τότε να δεν δυσκολεύτηκε να βάλει ένα δύο γκολ. Ο Ολυμπιακός, θα μου πεις, βέβαια τώρα δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό από το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν με την Τότεναμ. Δεν παίζει με πίεση ο Ολυμπιακός στο Champions League. Δεν έχει υποχρέωση νίκης. Είναι άλλο παιχνίδι. Ναι, άλλο παιχνίδι. Εγώ εννοώ ότι αν κάνουμε μια αντιστοιχία όταν είδαμε ότι πιέζεται. Τι πάτησες. Τίποτα. Τα κλασικά καλώδια. Τα κλασικά μικρόφωνα. Ναι, ναι. Όταν είδαμε ότι η άμυνά του πιέζεται. Δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει. Είδαμε λίγο να πελαγοδρομεί. Δεν έχει καλή άμυνα ο Ολυμπιακός. Έχει φάει 14 γκολ στους ομίλους. Σε 5 παιχνίδια. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει φάει μόλις 4 έχει φάει. Ναι, 4 έχει φάει. Εντάξει, με ποιους έχει παίξει. Ναι. Και πού έχει παίξει. Έχει σημασία και αυτό. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, ποια είναι τα τροτά του σημεία και πού πρέπει ο Πάγκο να τον χτυπήσει. Η άμυνα του. Η άμυνα. Είναι, δηλαδή να πιέσει την άμυνα. Πώς θα γίνει αυτό, θα πιέσει. Όχι, να του να παίξουν. Να βρει το χώρο. Δεν χρειάζεται να παίξουν. Έχουν φλιαρία, δεν είναι. Θα μου πεις σε αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσουν να είναι πιο πρακτικοί απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που έχουν δείξει μέχρι σήμερα είναι ότι είναι φλίαροι. Δεν έχουν πάρει εύκολα παιχνίδια στην Ελλάδα. Δηλαδή ακόμα και τη Λαμία που κερδίσανε, στο δεύτερο μήχρονο την κερδίσανε. Τον Ατρόμητο το ίδιο. Δηλαδή παιχνίδια τα οποία δεν ήταν και. Εντάξει τώρα, σιγά. Το θέμα είναι ότι έχουν κάποια στοιχεία τα οποία αν τους βγουν θα κάνουν κηδεία. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι. Είναι η μέρα, είναι το πώς έχεις διαβάσει, το πώς έχεις ετοιμαστεί πνευματικά, το τι μέταλλο έχεις σαν ομάδα. Δηλαδή το το σύμφι. Το μέταλλο μετράει, ρε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει ένα μέταλλο μέσα από 46 παιχνίδια ήττος. Ωραία, έχει χτίσει μέταλλο. Ο αντίπαλος ξέρει ότι αυτή η ομάδα έχει να χάσει 46 παιχνίδια. Του δίνει κίνητρο όμως αυτό του αντιπάλου. Του δίνει κίνητρο, αλλά του δίνει και ένα φόβο. Ναι. Γιατί κάτι κάνουν αυτοί. Προπονητή αλλάξαν και ακόμα δεν χάνουν. Ότι ακόμα να φτάσει και στο 90 φεύγα, παίζει να το φάμε. Παίζει να το φάμε, ας πούμε. Ναι. Όπως έχει αποδειχθεί κιόλας. Δηλαδή ναι. Σε παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε σχεδόν να τα πάρει, να πάρει καν το χ. Στραβώσαν. Ναι, στραβώσαν. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν είναι χειρότερο ούτε από τον Παναθηναϊκό ούτε από τον Άρη. Εντάξει, αλλά έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα θα μπορούσε και να έχει χάσει και να ήταν και. Ενώ ρε παιδί μου δεν έπρεπε να τα πάρει. Ότι θα μπορούσε να έχει χάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Άρη. Και να μην, είναι μαγική εικόνα, να είναι και ψηλοφυσιολογική εξέλιξη. Ναι, υπάρχουν λάθη τα οποία τα πληρώνει συνήθως. Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Για να είμαστε εδώ ακριβώς δίκαιοι που είμαστε ως εκπομπή. Με τον Άρη, ο Άρης έκανε 4 τελικές στο παιχνίδι. Και έφαγε δύο γκολ ΠΑΟΚ. 50% δεν υπάρχει στο μπάσκετ. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι, να το βάλω, να το πω, αν μπορεί να απαντήσει κάποιος. Ποια άλλη περίπτωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν δεν κρατήκε, θα το πω, δεν μπορώ. Έχουμε δει κάτι εφάμιλο του ball boy. Πώς ένας άνθρωπος, ας πούμε, από εξωγενής τομής του γηπέδου, συνετέλεσε στο να μπει ή να μην μπει ένα γκολ. Να έχει παίξει δηλαδή καλύτερη μπάλα από τα ball boy. Θυμάσαι μια τέτοια περίπτωση. Αφορά τον ΠΑΟΚ. Να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ επειδή τα ball boy λειτουργήσαν σωστά. Όχι. Να μην βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ επειδή λειτουργήσαν οι σεκιουριτάδες. Α, στο ΠΑΟΚ, άρεσε ΠΑΟΚ. Ναι, μια εκπληκτική ανακοπή από το security εκεί από τη θύρα 2. Ναι, ο βέβαια ο Γιασεμάκης έβγαινε από αριστερά. Εντάξει, δεν έχει. Πρωτοσκόρη ήταν ο Γιασεμάκης. Ναι, αλλά ήταν αριστερά να τη σπάσει. Εκπληκτική, δηλαδή η αμυντική οργάνωση εκεί του Άρη. Το security. Ναι, το security φάρηκε δουλεμένο. Ήταν το 2006, νομίζω. Ήταν, σε ένα 0-0 που δεν είχε καν φάσει. Το έψαξε, χθε. Το 2006, νομίζω. Το 2006. Ναι, ο security που μπήκε μέσα και είχε το δεξιμπάκ. Έτσι. Μια μίγα υπάρχει. Μια θέση που πραγματικά. Και εγώ προσωπικά μαζί της. Ναι. Έτσι. Καλύτερα λειτουργήσε από τον ball boy εκείνη την. Και επίσης πολλές φορές στην Τούμπα που έχει λειτουργήσει ο κόσμος της Πέντος αριστερό ή δεξιμπάκ. Κοίτα, εγώ θυμάμαι ως επόπτης ένα παιχνίδι πάω κάρι ναι. Που μέσα μπορεί να ήμασταν 500 άτομα. Αλλά γύρω-γύρω. Όχι σε ένα σημείο. Και θυμάμαι έχει φάει μια πέτρα ο Καραϊλιόπουλος στο κεφάλι. Δηλαδή το παιδί πραγματικά πώς άντεξε. Και σηκώθηκε απευθείας. Γιατί λέει κάτσε μην μείνω εδώ και με λιτζάλουνε. Έτσι πράγματα. Καλημέρα, είμαι το φίλο μας τον 320 που λέει με λεφτά σηκώστε το 0 από χθες.
Δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Κάνω. Κοίτα, είναι πρωί ακόμα. Ναι. Θα το διατυπώσει λίγο καλύτερα. Ναι. Ναι. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Είχε και άλλα παιχνίδια. Είχε και άλλα παιχνίδια. Βγήκε το goal και over τη σύμμιση τη. Άστα τα βγήκε γιατί. Ναι, πανολεθρία. Βγήκε πρώτα. Πανολεθρία, ναι. Κοίτα, Λοκομοτίβ. Mm-hmm. Αυτά τα ζώα. Εντάξει. Πα και παίζει τη ζωή. Ευκαιρία. Μ' αρέσει που του πιστεύει πάρα πολύ. Δηλαδή δίνει. Λοκομοτίβ μόνο. Δεν του πιστεύω του δώσου. Έχω για λίγο ψυχού. Ναι. Δηλαδή κερδίσαν πόλεμο επειδή περίμεναν με στην πόλη. Και παγώσαν οι άλλοι. Το αγαπώ, Ντίκια, λένε δεν θα γίνει, θα κρυώσω την μπάστα. Ναι. Κρυώσαν τελικά. Ναι, ναι. Εντάξει. Πώς τον. Τι είναι. Γελάμε την ανάλυση. Έγινε αλλιώς. Όχι, εντάξει, σε κόμμα έγινε αλλιώς. Όλος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος σε ένα λεπτό. Τελείωσε εδώ. Λάβρος Κόρκα. Δεν έγινε, ακριβώς αυτό έγινε. Εντάξει, αυτό έγινε, αυτό έγινε. Δεν κάναν κανένα μας. Μετά όταν φεύγαν οι άλλοι πήγαν από πίσω. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, αυτό έγινε. Ναι. Εντάξει. Χάουν ευκαιρία. Καπάκι, τρώνε γκολ, το είδες, την κοβέρνα. Όχι, δεν το είδα. Βλέπα Ολυμπιακό μόνο. Το 0-1 δεν το είδες. Το είδες. Ναι. Κόρνερ, πάει να διώξει ένας μαύρος την μπάλα, την βαράει πάνω στον δικό του και μπαίνει μέσα. Εντάξει. Τρώμε τον γκολ. Χάνουμε μαλλί πάλι μετά. Ωραία. Και μετά φάγαμε και δεύτερο. Mm-hmm. Από έναν που είχε να βάλει γκολ δύο χρόνια. Εντάξει. Εντάξει. Σε εμά. Όλα σε εμά, ρε! Η Γιουβέντος βγήκε. Ναι, η Γιουβέντος βγήκε. Η Ρεάλ βγήκε. Γκολ, γκολ και όφελε σήμερα. Ναι. Και εκεί είπαμε με πολλά γκολ. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Το handicap 1 τη τότε να βγήκε. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν βγήκε το όφελε τη Μπριζ 1-1 με 1-0 από το 5. Ναι. Δηλαδή ψυχαμένη. Ναι, έτσι. Εντάξει. Ναι. Και τι δεν βγήκε άλλο. Κάτι ναι. Ακόμα δεν βγήκε. Α, και η City γκολ και όφελε. Δεν κέρδισε η City τη Σαχτάρ και έγινε το γκολ-γκολ. Εντάξει, δεν μας ήθελε, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνω. Εδώ ο φίλος μου, Ντάνιελ, μου στέλνει κάτι οικογενειακές ιστορίες. Δηλαδή, οι φίλοι μας, γιατί δεν είναι μόνο η καινούργιοι που βγάζει δράματα, συζητάνε τώρα δύο. Λέει, θα δούμε, λέει, Ολυμπιακό απόψε στο καφενείο που πάνε και τα βλέπουν. Και λέει, άλλος, δυστυχώς, λέει, έχει έρθει ο πεθερός μου Θεσσαλονίκη που είναι Ολυμπιακός. Και όχι μόνο θα το δούμε μαζί, αλλά πρέπει, λέει, να τον υποστηρίζω κιόλα. Τι λες, ναι, 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 οικογενειακά δράματα εδώ. Να ψηφίσει ο κόσμος, θα το κάνουμε καινούριο. Εσύ, εκεί πας και βάζεις, του λες: έχω παίξει 500 ευρώ Tottenham. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας υποστηρίξω, sorry. Ναι, και αλλά άμα είναι... κερδίσει Tottenham, θα σου δώσω και 50 ευρώ. Ναι, αν είναι ο Πεθερούλης όμως έχει στηρίξει, είναι μεγαλομέτωχος οικογένειας, δεν ξέρουμε τώρα. Έχω ένα δράμα. Γυρνάμε από ένα Πανιόνιος ΠΑΟΚ παρέα. Mm-hmm. Και πρέπει να περάσουμε από μια πόλη στα μέσα της διαδρομής, όπου είναι η πεθερά του κολλητού, η οποία έχει φτιάξει μουσακά και είμαστε ενθουσιασμένοι ότι και ταξίδι και έχουμε κερδίσει και ταξιδάκι επιστροφή και μουσακά στη μέση και συνεχίζουμε ωραία, μετά όμορφα. Ωραία, και να χαρώ. Ναι. Πάμε, τρώμε το μουσακά, ο οποίος είναι, φίλε, δεν υπάρχει, δεν έχει μπει βασικά περισσότερο λάδι σε τίποτα ποτέ στην ιστορία, ούτε σε, δηλαδή, αν τον στραγγίζαμε. Σηκώνεις το μουσακά, ναι. Κάτω εικόνα, το βάζεις σε μανταλάκια, αφήναμε, ναι. Ωραία, 5 λίτρα. 5 λίτρα, εντάξει, τενεκέ, δεν τρωγόταν, κάθε τζούρα ήταν ένα μαρτύριο και οι πατάτες δεν είχαν πρωτηγανιστεί, μπήκαν κατευθείαν και ήταν και χοντρές, δεν είχαν γίνει κιόλας, δηλαδή είναι ο χειρότερος μουσακάς που έχουμε φάει στη ζωή μας και πρέπει κάποιος από εμάς να πει την πεθερά, η οποία είναι large, ναι. Ωραία, ότι είναι ο μουσακάς εκπληκτικός. Ναι, 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 ναι. Εγώ δεν μπόρεσα, παρότι ναι. Καλός παπατζής, ο έτερος του μπιώτης της παρέας, ωραία, έδωσε τον καλύτερο του εαυτού. Κυρία Μαρία, ομολογώ, ναι, δεν έχω ξαναφάει πιο... Και όλα αυτά για ένα πενιντάρικο. Εντάξει, πενιντάρικο, πενιντάρικο. Τι λες, ρε. Ναι. Έλα, εδώ έχουμε ξεπουλήθει για λιγότερο, ξέρω. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα με αυτά και με αυτά για να επιστρέψουμε και με ακροατές, να επιστρέψουμε και με λίγο Champions League. Σήμερα θα το θα επιχειρήσουμε να. Σήμερα θα το πάμε αλλιώς. Ό,τι δώσουμε, παίξτε τα αντίθετα. Όχι, σήμερα εντάξει, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να... Σταμάτα να χτυπάς το ακουστικό. Μέχασα πάλι. Έλα, έλα, εντάξει, ακουγόμαστε. Μαζί μας λοιπόν είναι Black Friday, παιδιά, και στα πολύχρωμα όνειρα και στα Welcome Stores Αλεξιάδη και Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 150 γάματα πολύχρωμα όνειρα και Φιλιππόπουλος 57. Είπες μετά το γάμα, έβαλες και ένα τα. Τα, ξέρω τι είπες, κάτι. Τα και... πολύχρωμα. Ναι, 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 γάμα, τα πολύχρωμα. Ναι, ναι, και Φιλιππόπουλος 57 σε αμπελότυπους. Τα Welcome Stores Αλεξιάδη, πηγαίνετε απλά
και δείτε τις προσφορές που υπάρχουν. Τέλος. Είτε για ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές, είτε για το παιδί σας. Γιατί για το παιδί επενδύουμε. Να γίνει ball boy αύριο μεθαύριο. Σου είπα που καλυκοντρώνω με τα αριστερό. Ήδη. Δεν σου έδειξα βίντεο, έχω βίντεο. Όχι, δεν έχω δει, θα την δω. Την κολλάει την μπάλα. Την κολλάει. Τελείωσε, τελείωσε. Την κολλάει ο μικρός Βαγγελάκης. Ήδη έχω στο μυαλό μου εικόνα που θα παίζει σε εμάς και θα τον βρίζουν οι δικοί μας, οι αντίπαλοι, οι νεκροί. Αυτό. Ό,τι όνειρο έχει ο κάθε πατέρας για το παιδί του. Τελείωσε. Όπως μου έλεγε ένας βετεράνος πλέον παίκτης. Ωραία. Το είδες το παιχνίδι το τάδε? Όχι ρε, τι να το δω, φουτμπολίκτορα. Όλο το γήπεδο τη μάνα μου έβριζε. Τι θα βρίζει, τους άλλους τους ανύπακτους? Αυτό, περηφάνεια, περηφάνεια. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάρει πίσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην δεύτερη ώρα του ψυχιατρίου. Δεν παραιτηθήκαμε στο μεσοδιάστημα. Γιατί να παραιτηθούμε? Καμιά φορά ρε φίλε, μπορεί να κάνουμε και εμείς την παράστασή μας. Όχι, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί. Εμένα μου είπαν ότι μου βάλανε ένα μισθό και δεν μου έχουν βάλει τίποτα. Ναι. Θα γίνει μακελιό. Καλά, ναι. Τώρα βγαίνουμε στο επόμενο και πέφτουν χαστούκια τώρα, κάτσε να δεις. Το ότι έχουμε μια σχετική άνεση, παιδιά, δεν σημαίνει κάτι. Τι έχουμε? Κάποιοι. Κάποιοι. Το μισό, το μισό. Ναι, ναι. Το άλλο μισό. Δεν υπάρχει άνεση. Τέλος πάντων. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Έφερε και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526 για τα όσα είδαμε χθες στο Champions League. Φαντάζομαι ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεσπόζει όσον αφορά και τις σημερινές συζητήσεις. Εδώ. Όχι λες. Μα τι να ασχοληθείς, εντάξει. Εγώ ξέρω περισσότερους οπαδούς της Τότεναμ στη Θεσσαλονίκη παρά του Ολυμπιακού. Εγώ ξέρω πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Όχι Θεσσαλονικιού. Και Θεσσαλονικιούς βέβαια, εννοείται. Ένας πολύ χαζός Ολυμπιακός και Θεσσαλονικιούς. Ένας Παοξής πώς είναι, Αθηναίος Παοξής πώς είναι. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι Πειραιώτης. Μάλιστα. Είναι Αθηναίος, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Ναι. Μάλιστα. 2-31-02-87-3-8 για σήμερα. Βλέπουμε κάτι. Αναλύουμε, συζητάμε. Θα σου πω τώρα, φίλε. Ναι, ή λίγο έτσι έχουν καμφθεί οι υπέρμετρες φιλοδοξίες που είχαμε όσον αφορά τις προβλέψεις μας και τις προφητείες μας. Θα σου πω πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Θα πάμε σε μια safe επιλογή. Όσο safe μπορεί να είναι μια επιλογή. Βαλένθια Τσέλσι. Βαλένθια Τσέλσι. Ωραία. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Γιατί το λες αυτό? Επειδή... Γιατί η Βαλένθια είναι ή του ύψους ή του βάθους. Ο όμιλος είναι φωτιά όμως. Εντάξει, ναι. Πες βαθμολογία. 7 Άγιαξ, 7 Τσέλσι, 7 Βαλένθια. Πρωτολευταία αγωνιστική. Η Λίλα αποκλεισμένη. Έχει σημασία τι παίζει και μετά. Ναι, και τι παίζει και μετά. Θα το δούμε και, και την τελευταία αγωνιστική. Έχουμε Άγιαξ Βαλένθια και Τσέλσι Λίλ. Οπότε λες ότι... Άρα η Τσέλσι βολεύεται με δύο αποτελέσματα. Ναι. Η Βαλένθια θέλει. Νίκη. Θέλει. Θέλει νίκη ή παστησία για να παραμείνει ζωντανή. Γιατί νομίζω έχει κερδίσει και εκεί. Την Τσέλσι μέσα, ε. Ναι, ναι, ναι. Άρα την ισοβαθμία την έχει. Με νίκη δηλαδή περνάει. Περνάει. Με νίκη περνάει. Ναι, μπορεί και να περνάει. Μπορεί και να περνάει. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Μπορεί και να περνάει μετά πάλι. Όχι, δεν θα περνάει γιατί υπάρχει το σενάριο τη τριπλή ισοβαθμία όπου από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα την έχουν τρίτη. Δεν ξέρουμε τώρα τι και πώς. Τέλος πάντων, είναι ένα γόρδιο. Αν κερδίσει η Τσέλσι τον Άγιαξ. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στην. Η Τσέλσι παίζει με τη Λίλη στην τελευταία αγωνιστική. Ναι, 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 ναι. Η Βαλένθια παίζει εκτός με τον Άγιαξ. Δηλαδή, αν χάσει δηλαδή σήμερα ουσιαστικά ο. Η Τσέλσι έχει κερδίσει τον Άγιαξ. Τέλος πάντων, εντάξει, ας δούμε το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Είναι λίγο γόρδιο. Δεν έχει ψωμί, πιστεύω. Ναι, δεν έχει ψωμί να ασχοληθεί. Αν και πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ευνοείται η ομάδα που πάει για δύο αποτελέσματα. Δηλαδή, αν κάποιο σημείο επιλεγεί εδώ είναι το διπλό. Εντάξει. Zenit Lyon. Βαθμολογία της. Zenit Lyon. Λειψία 9, Lyon 7, Zenit 4, Benfica 3. Είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Όλοι κάτι διεκδικούνε. Οπότε και αυτός είναι δύσκολος ο όμιλος. Εγώ επειδή τη Lyon την έχω σε μια ψηλοεκτίμηση, πιστεύω δεν θα χάσει. Και αυτό το 3.45 στο χ μου κάνει ένα... Ένα κλικ. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Ναι, έτσι πιστεύω. Μπαρτσελώνα, Ντόρτμουντ. Μπαρτσελώνα... Η Ντόρτμουντ είναι σε κομική σχεδόν κατάσταση. Ωραία. Η Μπαρτσελώνα
δεν είναι και στα καλύτερά της. Αλλά όπως και να έχει, όταν παίζει Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ, το 1.55 στον Άσο θα τιμηθεί. Θα τιμηθεί λες, ε? Ναι. Ναι, είσαι. Ωραία, και Άσος και Over 2.5 να τα ανεβάσεις λίγο. Αλλά 1.55, νομίζω αδιάφορο είναι η Μπαρτσελόνα. Όχι, 8 βαθμούς έχει, 7 έχει Ντόρτμουντ και 4 Ίντερ. Εντάξει, δεν τη λες και αδιάφορη. 1.55. Θέλει να το σιγουρέψει δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι. Αν κερδίσει ας πούμε η Ίντερ μέσα θα πάει, αν πάρει την νίκη η Μπαρτσελόνα προκρίνεται, αυτό είναι. Ναι. Με λίγα λόγια. Ναι. Γκένκ Ζάλσμπουργκ. Mm-hmm. Τι κάνουν αυτοί, οι Ζάλσμπουργκ έχει ελπίδες νομίζω. Η Γκένκ με την... Η Γκένκ άστοι, δεν έχει καμία. Με τη Ζάλσμπουργκ. Η Γκένκ εκεί όπου πήγαν οι φίλοι της Λίβερπουλ που μπερδέψανε τις πόλεις. Αυτή είναι. Δεν ξέρουμε καν ποια είναι η Γκένκ. Είναι τελευταία με ένα βάθμο. Λίβερπουλ 9, Νάπολη 8, Σάλσμπουργκ 4. Είναι λίγο όμιλος ψιλοξεκάθαρος. Λίβερπουλ λογικά έχει προκριθεί. Έχει προκριθεί στην επόμενη φάση. Το over 3,5 στη Σάλσμπουργκ βγαίνει πάντα σχεδόν. Σχεδόν. Εκτός από τον Νάπολη Σάλσμπουργκ. Βγαίνει πάντα. Άρα θα πάμε εκεί. Το θέμα είναι τι το δίνει. Mm. Το πρώτο παιχνίδι το μεταξύ του είχε 7 γκολ, πόσα είχε, δεν ξέρω, είχε πολλά. 1,88. Γιατί 1,88, παιδιά? Ναι, κάντε κάτι, με ρυμνίστε εδώ πέρα. Δεν είναι, είναι λίγο το 1,88. Τέλος πάντων, over 3,5 είναι αυτό. Λίλ Άγιαξ. Λίλ Άγιαξ. Είπαμε πριν την ο Άγιαξ είναι να κερδίσει. Ναι. Οπωσδήποτε. Κερδίζει και προκρίνεται. Και είναι άπειρη σχετικά. Διπλό και over 2,5. Λίγο θα ανοίξει. Μάλιστα. Λίβερπουλ Νάπολη. Πολύ χαμηλό το ποσοστό στον Άσο. Η Λίβερπουλ είχε χάσει κιόλας, είχε φάει μια διάρα. Παίζει να είναι η μοναδική της ήταν φέτος, νομίζω. Γενικά σε όλες τις διοργανώσεις από την Νάπολη στο πρώτο παιχνίδι. Έχει μια ψηλό άνεση, αλλά θέλει να το ξεμπερδεύει. Η Νάπολη δεν ήταν καλή που την είδα. Μακριά από αυτό. Ναι. Λειψία Μπενφίκα. Πολύ χαμηλό και Άσο εδώ, λόγω του ότι η Λειψία με νίκη περνάει. Εντάξει, και η Μπενφίκα έχει ένα κίνητρο, σου λέει, και ένα Europa και αυτό. Εντάξει, και μεγάλο κλαμπ. Ρε. Ναι, μεγάλο οπότε... κλαμπ. Η Μπενφίκα, εντάξει, επειδή έχουμε πάει στη Λισαβόνα δύο φορές. Έτσι. Έτσι. Δεν είναι. Είναι τεράστιο κλαμπ. Λειψία Μπενφίκα. Ναι. Μακριά και εδώ. Μακριά, μακριά από αυτό το παιχνίδι. Η Σλάβια έχει ελπίδες να βγει τρίτη. Η Σλάβια. Η Σλάβια, για να σου πω τώρα εδώ, είναι στους δύο βαθμούς. Έχει, βέβαια. Η Ίντερ έχει 4. Υπάρχουν. Υπάρχουν ελπίδες. Άμα το παλέψει, θα παλεύει γενικά η Σλάβια εφέτο. Καλή ομάδα. Ναι. Είναι πολύ καλή ομάδα. Η Ίντερ είναι η γνωστή Ίντερ όλων των εποχών, των τελευταίων. Η Ίντερ στοιχηματικά τώρα. 15-20 ετών. Πα ένα οβεράκι εδώ. Το οποίο πληρώνει και δύο φράγκα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι είναι γκολ-γκολ το παιχνίδι αυτό. Θα βάλει και η Σλάβια. Και η ζωή συνεχίζεται. Ξεκάθαρα σημεία τώρα είναι η Μπαρσελόνα. Η τριάδα που θα παιχτεί από αυτούς που έχουν λεφτά είναι το Μπαρσελόνα, Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ και Λειψία. Κάποιοι θα βάλουν και τη Ζάσμπουργκ. Ναι. Που είναι ομαδάρα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό project. Η Λειψία και η Ζάσμπουργκ, παραλαμβάνω, είναι ομάδες της Red Bull. Και έχουν το ίδιο μοτίβο λειτουργίας, ίδια προπονητικά κέντρα, ίδιες, ίδιο τρόπο εκγύμνασης, ίδιο τρόπο εκπαίδευσης. Ball boy! Ίδιο τρόπο εκπαίδευσης ball boy. Ναι, 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 ναι. Είναι και αυτός ο Χάλαντ, ο οποίος σκοράρει όλη την ώρα. Αυτό θα παιχτεί. Ναι. Τώρα, αν ψάξουμε μεγαλύτερα ποσοστά, το χ της Zenit με τη Λιόν έχει λίγο ψωμάκι. Δεν σ' αρέσει η αγωνιστική. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι, δεν έχει ψυχολογία. Δεν έχει ψυχολογία. Όταν γιατί δεν πληρώνεσαι. Ναι, ναι, δεν έχει ψυχολογία. Αλλά πάλι λες κατραπακές. Ναι, δεν έχει ψυχολογία. Μάλιστα. Η στήλη Λεμπέτ περνάει την κρίση της. Ναι. Ούτε καν το τραγουδάκι βάλαμε. Δεν την Μαλαισία δεν βάλαμε. Την Μαλαισία τόσο απογοητευμένη. Δεν μας κάνουν καμιά μήνυση που χρησιμοποιούμε για αυτές τις αποδόσεις, για αυτά τα ποσοστά που δίνουμε τον ύμνο τους. Ναι, όχι, δεν νομίζω. Προάγουμε εμείς, μπορούμε να γίνουμε πρόξενοι. Πώς είχε γίνει ο Πατατούδης, πρόξενος της Νοτιού Κορέας. Από εκεί πήγαμε να φέρουμε παίκτες. Απίστευτο, πώς τα είχε καταφέρει εσύ. Τώρα Νότια Κορέα δεν ήταν τίποτα παλτά σαν χώρα. Τεχνολογία. Ναι. Απλά τα μπέρδεψε λίγο. Ήταν καρυπίδης με λεφτά. Ναι. Αλλά λεφτά Πασόκ. Ναι.
Δηλαδή υπήρχε εποχή που πληρώνε σε μαύρες σακούλες. Είχε εποχή που πούλησε δύο φορές το ίδιο ξενοδοχείο στο κράτος, ασύλληπτες. Υπήρχε εποχή που αγοράσαμε δύο φορές τον ίδιο παίκτη. Ποιο ήταν αυτό? Το σπάσεις, τον πληρώσαμε δύο φορές. Γιατί? Γιατί την πρώτη τα λεφτά πήγαν κάπου. Ναι. Δεν ξέρει κανείς πού. Ναι, ωραία. Κάθε Σαββατοκύριακο στην Ντεσάρτ και στην έκθεση μαζεύονταν όλα τα λαμόγια της πόλης να προτείνουν πράγματα στον Πατατούδη. Τα οποία τα δεχότανε. Σε όλους ναι, έλεγε. Όλοι φεύγαν χαρούμενοι. Δεν έκανε με κανένα δουλειά ποτέ. Ναι. Αλλά όλοι φεύγαν χαρούμενοι. Εμένα το αγαπημένο μου ήταν εκείνο το. Όταν θα ερχόταν ένας Ιάπωνος. Ο Μαϊζόνο. Μασεώνο Μασακίγιο. Ναι, ο οποίος μετά πήγε στον Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, επί Άγγελο Αναστασιάδη. Είχε έρθει τελικά, νομίζω, στην Ελλάδα. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θυμάμαι ένα βίντεο που είχε δείξει τη V100 στην εκπομπή του Νίκου. Ναι. Που νόμιζε ότι ο Μασεώνο Μασακίγιο είναι κάτι μεταξύ Μέση Μαραντόνα. Τι να πω τώρα. Τζορτζ Μπεστ και Γιώχαν Κρόιφ. Εγώ θυμάμαι το project του Πατατούδη ή το ότι θα φέρουμε αυτόν τον παίχτη, θα χτίσουμε ξενοδοχεία γύρω από την Τούμπα. Και θα έρχονται, λέει, σε κάθε μάτς χίλιοι Ιάπωνες να παρακολουθούν το παιχνίδι. Ναι. Ότι θα έρχονται 10.000 Ιάπωνες. 10, εγώ για χίλιους. Α, 10. Όχι τι είναι το παιχνίδι. Ναι. Αλλά στη διάρκεια της σεζόν θα δουν και 10.000 Ιάπωνες. Ναι. Που σημαίνει αυτομάτως ξενοδοχεία. Ναι, ότι θα χτιζόταν ξενοδοχεία γύρω από την Τούμπα, ρε παιδί μου. Πού ρε. Ναι. Στην Αγία Βαρβάρα και δεν πάσαμε σε καμιά Αγία Τράπεζα. Ότι έτσι είναι τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Κάτω, θα κάναμε ένα κάμπι που θα βάζαμε τολ. Πώς ήταν παλιά η Τούμπα, ήταν τολ, ας πούμε, γιατί ήταν προσφυγικό. Ναι, προσφυγική περιοχή. Τα μεγάλα αυτά έτσι project του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης. Ο Πατατούδης γενικά έχει απίστευτες ιδέες. Θυμάμαι μια φορά στο PAOK Channel, γιατί η πρώτη ομάδα που έκανε κανένα δικό της ήταν ο PAOK. Άσχετα δεν το βλέπει κανείς. Ναι. Έχει φάει ο PAOK 8 προσφυγές ένα καλοκαίρι και έρχεται ένας υπεύθυνος εκεί, τον θυμάμαι ακόμα, ρε φίλε, ο Αδαμάντιος Ραδικόπουλος. Έτσι λεγόταν. Χαταμάντιος. Ωραία. Μάλιστα. Και έρχεται και μας λέει: παιδιά, δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Ναι. Στόχος εδώ του project είναι να παίρνουμε ένα λεωφορείο, να πηγαίνουμε να δοκιμάζουμε παιδάκια και να το πηγαίνουμε στο κολυμβητήριο. Εμείς βγάζαμε αφρούς στο μεταξύ. Κανονικά. Μπράβο τον άνθρωπο. Και δύο μέρες μετά φεύγουν καμιά 50 άτομα από τη θύρα 4. Ναι. Πέφτει μια ρουφιανιά. Βλέπω τον Πατατούδη να τρέχει γρήγορα προς τα έξω. Ναι. Μου λέει η γραμματέα του, η Ευγενία, μου λέει: οχ. Λέω, τι έγινε, έρχονται. Εντάξει, και πάνε να σπάσουν την πόρτα και τρέχω εγώ γιατί έχει κάμερες. Ναι. Για να την ανοίξω, μην τη σπάσουνε. Ανοίγω την πόρτα, λέω, τι έγινε. Λέω, έφυγε. Τι έφυγε, μου λένε, έφυγε. Πηγενιά μου τότε, όλοι ξέρεις που ήμασταν. Ναι. Ωραία. Έφυγε. Και δεν τον πιάσανε. Ωραίες στιγμές. Αθλητικές στιγμές, έτσι όταν απολογώ. Με ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ τότε να στείνεται κάθε μέρα απ' έξω. Από την Ιντεσάτ να φεύγει ο Πατατούδης, να του λέει κύριε Πατατούδη μία δήλωση και να λέει ο Πατατούδης πάντα όλα καλά. Ναι. Και να γίνεται δυσέλιδο. Όλα καλά, είπε ο μεγαλομέτωχος και από κάτω σεντόνια. Έτσι. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Ανέμελες, δεν είχαμε μαντήλι. Ναι. Ωραία, δεν είχες, παιδί μου, και άγχος. Τώρα έχεις άγχος την Κυριακή, πρέπει να. Αυτό μέσα. Είναι η εποχή που δούλευα πόρτα στο Wizard. Εκπληκτική εποχή. Ενώ τώρα δες άγχος για την Κυριακή, τι θα κάνει η ομάδα, πώς θα στηθεί, άμα το πάρουμε, κομβική σημασία, αυτό, ψυχολογίες. Κάθε σε ασχολείσαι με το παιχνίδι. Εκείνη την εποχή δεν σε απασχολούσαν τέτοια ζητήματα. Δεν είχες τέτοιο άγχος. Ήσουν ευτυχισμένος άνθρωπος. Εντάξει. Δεν θα μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν δώσαμε γραμμές. Θα δώσουμε στο δεύτερο ημίωρο. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο. Τι. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα βεβαίως. Δεν κρατιέσαι για να διαλυματιστείς. Όχι, δείχνει τον τοίχο και πρέπει να του συνηθίσουμε αυτό το ρολόι που έγινε τοίχο εδώ και 2-3 εβδομάδες. Ήταν ένα ρολόι τοίχο που είχε δραπετεύσει τον τοίχο και ξανά έγινε, επέστρεψε στη βάση του. Ναι, αλλά ναι. Δεν τα μάθαμε έτσι. Έτσι είναι οι μετακομίσεις. Μαζί μας. Η κορυφαία εταιρεία παπουτσιών στην Ελλάδα, τα Ναξού, χορηγός και προμηθευτής της ΠΑΕΠΑΟΚ. Του νταμπλούχου, παιδιά, γιατί να μην το λέμε άλλωστε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατερίνα Καινούργιου στο κανάλι του Προέδρου έχει βάλει μαλλιά
από ό,τι βλέπεις, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχει μαλλιά, τι είναι. Έβαλε επιπλέον μαλλιά, κοιμάσαι όρθιος. Δεν θα λέω όλα. Πού το καταλαβαίνεις, εντάξει. Δεν τη βλέπω καθόλου. Δεν τη βλέπω. Εγώ την εσπρεσκέρα έβλεπα. Περισσότερο. Αυτό εδώ καλύτερα, αυτό τον καφέ. Ναι. 15 ευρώ κάνει αυτό το κουτί. Ναι. Μην πάρεις τέτοια εσπρεσκέρα δηλαδή. Ναι. Όχι, εννοείται. Μην πάρεις. Γιατί καλό το μηχανηματάκι, αλλά αυτό μετά όταν πληρώνει τελειώνει ο καφές και κλαις. Ναι. Ναξούς λοιπόν, Αγία Σοφίας στην εκκλησία γύρω γύρω, όχι μέσα στην εκκλησία, δεν ανοίξαμε ΝΑΚ μέσα στην εκκλησία. Εντάξει, και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά, Αριστοτέλος με τη μυστική γωνία, με τετρένιαν κόσμος. Τα Ναξούς είναι παντού μέσα στην πόλη για να σε εξυπηρετήσουν. Και ΝΑΚ.gr βέβαια για ηλεκτρονικές παραγγελίες. Επίσης, Be Easy. Ασύρματο ίντερνετ και υποστήριξη δικτύων. Αν θέλετε να έχετε μια σοβαρή επιχείρηση εστίασης, η Be Easy σας δίνει τη λύση. BeEasy.solutions. Τηλεφωνείτε και το ίντερνετ σας είναι αυτό που πρέπει μέσα από το Be Easy Router για να είναι ικανοποιημένος και αυτός που βλέπει Web TV μέσα στην εταιρεία, μέσα στο μαγαζί. Και βέβαια αυτός που παίρνει μάτι τις φιλτραρισμένες γκομενίτσες στο Instagram. Γιατί γελάς? Όχι. Έχω δει μια φωτογραφία, ναι, μια φορά. Ναι. Ωραία, που το πόδι, ο αστράγαλος μίας έφευγε δεξιά. Ναι. Μπορεί να έχει ρίξει, ξέρω εγώ, τένοντα. Κάτι, παιδί μου, τι να σου πω. Ρίξει φίλτρου. Λοιπόν, κάνουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι και επιστρέφουμε με γραμμούλες, με παρεμβάσεις από το λαό. Εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή ψυχιατριών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Η ημιώρα των ακροατών, επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310287 και 38, και FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 επιπροσθέτους, και εκεί συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας στο πρωινό της Τεταρτούλας. Και σήμερα είπαμε Champions League, αναλύσαμε λίγο τα παιχνίδια, είδαμε και τι έγινε χθες. Ένας περίπου σχολιασμός. Ασφαλώς και αυτό που δεσπόζει είναι η αναμονή των φίλων του Δικεφάλου σε πρώτο βαθμό. Αλλά και όλες τις φιλάθλης Ελλάδος, φαντάζομαι. Διότι σπανίως παρακολουθούμε μια τέτοια συγκυρία. Δύο ομάδες προς το τέλος του πρώτου γύρου, προτελευταία αγωνιστική είναι, να βρίσκονται σχεδόν στην απόλυτη ισορροπία και να λύνουν τις διαφορές αναμεταξύ των. Από ό,τι φαίνεται ότι κάπως έτσι θα βαδίσει και θα κυλήσει και η χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι προτελευταία αγωνιστική στην Τούμπα πάλι θα έχουμε το ίδιο το παιχνίδι. Με πάνω κάτω κάπως ανάλογες τις ισορροπίες δίνω εγώ τώρα εδώ έτσι μια μακράς διαρκείας προφητεία. 2-31-0-2-87 και 38. Τηλέφωνο καταγγελιών. Μην παίρνετε το 1142. Πείτε το πρώτα σε εμάς και εμείς θα μεταβιβάσουμε τα αιτήματά σας, είτε στο 1142 είτε στο 1142, που είναι το τηλέφωνο της ΕΙΑΘ, όπως ανακαλύψαμε χθες. Γιατί ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί το Σταύρο και αυτός το ανέδειξε, είναι ότι την Κυριακή κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα έχει πόλη Θεσσαλονίκης νερό λόγω επειδή εργασιών. Τον αγωγό θα συνδέσει τον αλιάκμονα με αυτό που πίνουμε. Που πίνουμε τώρα από την Αραβισό πίνουμε. Για τους λάτρεις της στατιστικής. Να υμνήσουμε έναν συμπατριώτη μας, ο οποίος ψηρίζει τους Ταϊλανδούς. Εντάξει, όχι θα τους ψηρίζει ρε παιδί μου. Έτσι το είπαμε καταχρηστικά, αλλά ένας Ταϊλανδός, διαβάζουμε τώρα εδώ πέρα ένα αρθράκι που περνάει μπροστά από το newsfeed, ότι πουλάει 5 ευρώ το πιτόγυρο στην Ταϊλάνδη και θησαυρίζει 5 ευρώ το πιτόγυρο στην Ταϊλάνδη. Εδώ είναι πιο φθηνό. Ο Θεός μας φυλάξει και δεν μένουμε στην Ταϊλάνδη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, καλά είμαστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μπράβο. Και εμείς δόξα τω Θεώ. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Θα ήθελα να αναφέρω χτες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το ημίχρονο δηλαδή για την ακρίβεια, συνομιλούσε ο κύριος
που μετέδιδε ο Κανεθανελάκης, πώς το λένε, το Νοτεσπορτ. Ο οποίος ορίεται όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ. Δικαίωμά του, ναι. Δεν είναι με πτώ. Λοιπόν, ναι. Η κυρία που ήταν κάτω μάλλον στο γήπεδο από ό,τι φαντάστηκα, είχα μια συνομιλία μεταξύ του. Ήτανε, ναι, ρεπορτάζ και... Πάγκου, ναι, Τότεναμ. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία λοιπόν λέει κάποια στιγμή. Είναι... Δεν άξιζε, λέει, Τότεναμ τον γκολ που έβαλε στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν άδικο. Ναι. Έτσι είπε. Ναι. Θα ήθελα να πω την κυρία ότι ο Ολυμπιακός δεν άξιζε πολλά περισσότερα χρόνια ολόκληρο, όχι για ένα ημίχρονο. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι για το χθεσινό μάτς, ας πούμε. Για δεν το χθεσινό μάτς, επειδή, επειδή αναφερόμαστε χωρίς να βλέπουμε τι έχουμε κάνει στο παρελθόν εμείς οι ίδιοι. Ναι. Και λέμε άδικο, τι άδικο, τι εννοεί άδικο. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει ακριβώς αδικία όταν ο διαιτητής δεν επεμβαίνει. Ναι. Απλά. Έτσι, τι λες εσύ. Εγώ λέω. Όταν, όταν τέθεται η μπάλα. Και ο διαιτητής είναι αμερόληπτος, δεν υπάρχει ακριβής λέξη δικαιοσύνη. Είναι ποδόσφαιρο, όπου πάει μπάλα. Απλά για το χθεσινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έφαγε ένα φτηνό γκολ. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι όμως κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι, είναι κομμάτι του παιχνιδιού, εννοείται. Τα λάθη, αν δεν γίνουν λάθη. Αυτό λέω, αυτό λέω. Ότι. Αυγής τώρα ο Μεριά. Δεν έχει να κάνει με δικαιοσύνη. Το ζεμπέκι του. Διότι εδώ πέρα οι τύποι μας λένε ότι έχουμε τρία πρωταθλήματα, αλλά. Το περσινό με την ΑΕΚ, το κλεψιμέικο, δεν μιλάμε. Το προπέρσινο ακόμα, άμα δούμε, που πήρε ο Ολυμπιακός, άμα δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να το πάρει. Με τον Ίβιτς όταν ήμασταν. Άμα δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια με τις διαιτησίες που είχαμε, και εκείνο το παιχνίδι, και εκείνο το πρωτάθλημα για μένα κλεψιμέικο είναι, Σταύρο. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Ωραία, γιατί μας λένε δεν μας έχουν φάει καθόλου να πούμε. Και το άδικο το βλέπουν όνο μόνο τη μεριά τους χωρίς να τους έχεις φάξει ο διαιτητής. Μη λες μεριά. Φιλιά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, με την νίκη την Κυριακή, έτσι. Δεν αναλύσει ακόμα. Είσαι ο πιο ψυχρεμός, Σταύρο, νομίζω. Γιατί βλέπω ότι διακρίνεις το κλίμα, σε όλα τα ραδιόφωνα είναι μόνο γι' αυτό μιλάνε. Αναλύσει επί αναλύσεων. Είμαι πολύ έμπειρος. Ναι, έτσι μ' αρέσει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα να μιλήσω για μπάλα, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι. Μπάμπι το ταϊλανδέζικο στην Ελλάδα, ξέρεις πόσο κάνει, που θα πεις πόσο κάνει το σουβλάκι στην Ταϊλάνδη. Πόσο κάνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Μόλις είπε το σουβλάκι 5 ευρώ, έπαθα σόκαλα. Μετά λέω. Ναι, ναι. Γιατί να φάω ταϊλανδέζικο. Είναι ωραίο. Έλατε. Στην Ταϊλάνδη γιατί να φάνε σουβλάκι, ξέρω εγώ. Γιατί είναι ωραίο. Για το διαφορετικό. Μπορεί και το ταϊλανδέζικο να είναι ωραίο, δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ. Εσύ τους έχεις δει πως είναι. Ναι. Έχουμε ξυνήρα όλη την ώρα. Αφού έχουν τις γλυκόξινες στις σάλτσες αυτά. Δεν είναι τώρα. Είναι γλυκόξινη, δεν είναι ξυνήλα. Δεν έχει αποφασίσει καν τι είναι, κατάλαβες. Γλυκόξινη, τι γλυκόξινη. Αποφάσισε τι είναι. Έχει δίκιο. Ανώμαλη σάλτσα, τελείως. Ανώμαλη, ανώμαλη. Πρόστιχη. Ενώ τρως την τζατζικάρα, τρως την τζατζικάρα. Ξεκάθαρα, τι έχεις κάνει. Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα πιτόγερα και στην Ελλάδα έχουν φτάσει σε επίπεδα. Ταϊλάνδη. 5 ευρώ το χρεώνει ο άλλο ο φίλο μα εκεί. Στην Ταϊλάνδη, από εκεί ξεκίνησε η. Στην Ταϊλάνδη. Στην Ελλάδα δεν το χρεώνουν. Εντάξει. Σκυλέ, να σου πω. Πέρσι δεν είχε βγει ένα δημοσίευμα ότι θα κρυβίνουν τα σουβλάκια και είχε γίνει χαμηλό. Τίποτα, ρε. Είναι η κατεύθυνση τη μάζα, ρε. Ακρίβηναν. Ακρίβηναν. Μια χαρά ακρίβηναν. Πήγανε ένα δεκάλεπτο. Δεν τρώω τέτοια πράγματα. Ένα δεκάλεπτο, εντάξει. Ανάλογο. Είσαι τη διατροφή, Σταύρο. Είμαι τη διατροφή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Παλιά, ξέρεις πως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Ξεκίνησα μικρός με 3 πιτόγυρα. Μετά 2 και τώρα αντέχω μέχρι 1. Μεγαλείο, μεγαλείο διατροφής. Όχι ρε, μεγαλώνει ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορεί να φάει πολλά πιτόγυρα. Στεναχωριάμαι και εγώ που δεν μπορώ να φάω 2 σάντουιτς. Επειδή μιλάμε με Αθήνα, σάντουιτς εννοούμε τα τυλιχτά, παύλα, σουβλάκια, παύλα. Ναι, και όχι αυτά τα καχεκτικά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έχω κάνει Θεσσαλονίκη και ξέρω. Έτσι. Έχω εκπαιδευτεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κύρια παρέμβαση την Χριστίνα μας εδώ. Ρεπόρτερ Αθηνών. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Έβαλε τα πράγματα στη θέση της. Στην Αθήνα τρώω 2 σάντουιτς. Ναι, τρως, 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 τρως. Εδώ δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται πλέον. 1,5 καθαρίζεις. Δεν γίνεται πλέον. Είναι ένα... Δεν μπορείς να πάρεις ένα, είναι ντροπή. Καταλαβαίνεις ότι γερνάς τότε. 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 Ούτε οι άσπρες τρίχες, ούτε το 8 ποιοτικά λεπτά στο σεξ. Τόσο πολλά. Χωρί αυτό είναι. Πει 8 λεπτά. 8 λεπτά, άμα θες. Αυτά.
πάει. Καλημέρα, αυτά είναι, λέει. Αυτά. Καλημέρα, για να δεν μπορεί το παλκάρι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά. Είμαστε εξαιρετικά. Ήδη κουράστηκα μόνο που είπα για 8 ποιοτικά λεπτά. Ήδη νιώθω κουρασμένο. Ναι. Σταυρέ, νομίζω το χθεσινό μάτσο ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Εσύ να τώρα το εξηγήσω τι εννοώ. Ναι, κουράστηκαν. Δεν είναι αυτό, όχι. Το τελευταίο που θα ανέφερε ήταν αυτό. Θα το ανέφερα, αλλά το τελευταίο. Κάναν 8 ποιοτικά λεπτά σεξ. Κάναν ένα καλό μάτσο. Έκανε ένα καλό μάτσο ο Ολυμπιακός χθες. Αλλά όχι αρκετά καλό ώστε να πάρει πολύ ψυχολογία. Έτσι, γιατί στο τέλος ήρθε κατά παγιά. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από την κακή εικόνα που έκανε με τον Πανιόνιο, όπου όλοι πήραμε τα πάνω μας, ήρθε αυτή η καλή εμφάνιση που έκανε, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του και ό,τι καλό σημείο είχε, ό,τι καλό σημείο σαν ομάδα έχει, το έβγαλε χθες. Που σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι δεν περιμένουμε κάτι, δεν πιστεύω ότι περιμένουμε κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Από αυτό που είδαμε χθες στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό κάνει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Στην Ευρώπη έχει. Αν εξαιρέσεις. Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εάν πήγαινε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη με τελευταίο μάτι του Ολυμπιακού, αυτό με τον Πανιόνιο, θα ήμουν λίγο πιο ανήσυχος, να σου πω την αλήθεια. Χαροποίησε το γεγονός ότι. Ηλίθια έπαση, ναι. Ναι, έτσι, μπράβο. Και κυρίως οι ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι για μένα. Αποδεικνύεται περίτρανο ότι επηρεάζονται από τον κόσμο και μην ακούω χαζομάρες ότι οι παίκτες δεν επηρεάζονται και δεν διαβάζονται και δεν ακούνε. Είναι η περιραίως ατμόσφαιρα επηρεάζει μια ομάδα. Βέβαια, μπαίνει στα αποδεικτήρια από τα παράθυρα. Από τα παράθυρα μπαίνει, από τις τρύπες μπαίνει, δεν το ξέρω πώς μπαίνει, μπαίνει πάντως. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε. Και θεωρώ, παιδί μου, ότι από αυτή την έννοια ήταν καλό το χθεσινό μάτι. Εκ του αποτελέσματος βέβαια, καλό, ναι, θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε. Ναι, δεν θα ήθελα για παράδειγμα να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να πάρει πολύ ψυχολογία, να μην μας βλέπει. Μ' άρεσε έτσι πως πήγε, καλά ήταν. Να σου καλά πω κάτι, ήταν. Όλα είναι σχετικά όσον και αφορά. Και από εκεί πέρα και αυτό που λέει, ναι. Και από εκεί πέρα και αυτό που λέει ο Σταύρο, παιδί μου, ότι κουράστηκαν. Όντως κουράστηκαν. Παιδί, εντάξει, είναι και μεγάλη ηλικία πολλοί παίκτες. Εντάξει, δεν είναι. Είναι για να διορίζονται διοικητές. Στο νοσοκομείο έχουν 30 χρόνια ακόμα. Μάλιστα, ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, Σταύρο, για τη δική μας την ομάδα, φαντάζομαι ότι ούτε καν ο Φερέιρα δεν έχει καταλήξει ακόμα στο ποιος θα κατεβάσει. Για να μην σε ρωτάω δηλαδή την τσάβα τώρα, έτσι. Εγώ είμαι πάντα του ορθολογισμού. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίξουν οι πιο αθλητικοί παίκτες σε συνδυασμό με τους πιο έμπειρους. Συμφωνούμε. Ωραία. Πώς θα το κάνεις αυτό, ρε Σταύρα, χρειάζεσαι 13 παίκτες. Όχι, δεν φτάνουν οι 11. Εγώ θα βάζω όλους όσους τρέχουν, δηλαδή ποιο δεν είναι πολύ. Είναι ο Αγκούστο, είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Πέλκας, είναι ο Λιμνιός. Καλά, αυτή είναι σίγουρα. Ο Πέλκας θα μπει. Δεν νομίζω. Σε ποιανού θέση. Εγώ τον έβαζα. Στη θέση του Καντουρί. Ναι, μα είπες θα τρέχουν οι παίκτες που τρέχουν. Ο Πέλκας τρέχει, αλλά σε ποια θέση θα μπει. Ναι, αυτό σου λέω. Εγώ θα τον έβαζα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέω θέλουμε 13 παίκτες. Αγκούστο θα τον πει σε βάρα αριστερά. Ωραία. Και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια στον πάγκο. Α, εντάξει. Παίρνει το ρίσκο σου. Δεν παίρνω κανένα ρίσκο. Πάρεις το ρίσκο σου, γιατί... Μα με το Φιρίνι να μας συζητήσει εδώ θα σου πει. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Ο Φιρίνι ξέρει δεν είναι έτοιμος για 90 σε υψηλή ένταση. Δεν μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο να το βγάζει σε υψηλή ένταση. Ρε εσύ δεν το ξεκινάς το Φιρίνι σε αυτό το παιχνίδι. Βάζεις αυτούς που τρέχουν. Να κυνηγάει τώρα Φιρίνι τον Τζιμίκα... Ας που την κυνηγάει ο Λεμιός. Ναι, αλλά ο Βιερίνια μπροστά θα κρατάει πίσω τον Τζιμίκα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω. Σε αυτές τις περιπτώσεις βάζεις έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να κρατήσει τα μπακ, τα οποία και αυτά έχουν την τάση να ανεβαίνουν. Καλή ώρα όπως η δική μας. Ο Ολυμπιακός παίζει ψηλά στο καλύτερο. Και ο Ομάρ ανεβαίνει, ναι, και ο Τζιμίκα θα ανεβαίνει. Ναι. Άρα εσύ θες κάποιους που να έχουν γρήγορη επιθετική μετάβαση. Ο Άντρε δεν έχει γρήγορη επιθετική μετάβαση. Κατάλαβες τι σου λέω. Καταλαβαίνω τι μου λες, καταλαβαίνω βέβαια. Να δούμε. Έγινε, σας χαιρετάω. Τσάω, τσάω, τσάω. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Να πω για κάτι που βλέπω και που είναι λίγο πολύ αυτονόητο, ας πούμε, αλλά δυστυχώς επειδή υπάρχει μια πολύ νοσηρή ατμόσφαιρα για αυτό το κακό που έγινε στην Αλβανία δίπλα μας. Ναι, και μεγάλο κακό. Πολύ μεγάλο κακό. Εντάξει, το ότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που γράφουν τα πιο... Δεν είδα. Ναι, δεν θέλω ούτε και εγώ να το βρω. Τέλος δεν πάντων, είδα. Ναι, δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Απλά θέλω να,
Να τονίσω και να υπερθεματίσω το ότι και ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ της Τούμπας, από ό,τι βλέπω εδώ στο διαδίκτυο, και ο Super 3 μαζεύουν υλικό, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, οτιδήποτε χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν γκρεμιστεί το σπίτι σου σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό και ήθελα να το τονίσω. Η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή έχει αφομοιώσει πολλούς Αλβανούς. Ναι. Πολλούς. Πάρα πολλούς. Με πολύ ήπια μετάβαση, με πολύ, οι οποίοι βοηθάνε και στην παραγωγικότητα αυτού του τόπου, έχουν βοηθήσει πολύ. Ασύλληπτα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σύνδεση. Ξέχωρα από κάποια περιστατικά τέλος πάντων κρατικής συμπεριφοράς της Αλβανίας. Ωραία. Δεν ξέχωρα, έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν έχει σχέση, αυτό ακριβώς. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Όλοι έχουμε φίλους που έχουν καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν κανονικά ενσωματωθεί εδώ πέρα. Είναι μέλη συνδέσμων, πάνε στο γήπεδο. Και δεν είναι μέλη της κοινωνίας. Μέλη της κοινωνίας, ναι. Πραγματικά, πραγματικά. Και, αλλά απλά δυστυχώς. Είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να υπερθεματίζουμε τα αυτονόητα, το ότι γίνονται πράξεις αλληλεγγύης από τον κόσμο, εν προκειμένου από τους οπαδούς, γιατί και το κομμάτι μας είναι το ΠΑΟΚ σκέφτηκε το να κάνει μέσα από το ΠΑΟΚ action κάποιες συνέχειες. Οπότε ναι, και οτιδήποτε γνωρίζετε εμείς μπορούμε να το μεταφέρουμε και να το διευκρινίσουμε εδώ από το ψυχιατρίο για τα αυτονόητα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, οι αναγνώσεις πριν από ένα μάτς είναι πολυπίκυλες. Μπορείς να πεις πάρα πολλά για το αν αυτό το αποτέλεσμα επηρεάσει ή αν είναι θετικό ή αρνητικό το τι συνέβη χθες στο Λονδίνο. Νομίζω εκ του αποτελέσματος θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα, γιατί μπορεί κάποιος να σου πει, ρε παιδί μου, ότι αυτή η εμφάνιση πείσμωσε τους Ολυμπιακούς και μπορεί να τα δώσουν ακόμα παραπάνω. Το χειρότερο που παθαίνει ο Ολυμπιακός Champions League είναι ότι χαίρεται με εμφανίσεις που καταλήγουν σε ήττες. Ναι. Αν εξαιρέσει δηλαδή με την τότε με τον βαθμό που έχει, που είχε καλή εμφάνιση, και με την Πάγια είχε καλή εμφάνιση, έχασε. Ναι, ναι. Προηγήθηκε σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Ναι. Επίσης είναι πραγματικό. Με τον Αστέρα είχε προηγήθηκε, δεν είχε καλή εμφάνιση. Δεν είχε καλή εμφάνιση. Ναι. Ωραία. Χθες το ίδιο. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις στο να χαίρεσαι στην ήττα, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό. Από την άλλη μπορώ να σου πω εγώ ότι τουλάχιστον, επειδή και οι ομάδες είναι και ένα κλικ παραπάνω, η Tottenham και η Bayern εν προκειμένου, ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός όταν αντιμετωπίζει ανώτερο αντίπαλο, ότι αποδίδει καλύτερα, δεν πιο συγκροτημένα. Έχει πίεση, δεν έχει υποχρέωση νίκης. Ναι. Σου λέω μήπως... Άλλο, άμα σε φέρω εγώ κάθε μέρα στο στούντιο και σου πω ναι, ότι αν δεν κάνουμε 10%, ναι, ωραία, τελείωσε τον επόμενο μήνα. Φέρε με. 15 θα σε κάνω. Θα σου έλεγα, θα μου κάνεις, αλλά δεν είμαστε συμμετρήσεις. Ναι. Γι' αυτό. Μπορώ να βγάλω ό,τι θέλω ποσοστά. Ναι. Έτσι μπορώ να τα μαγειρέψω. Τέλος πάντων, είναι άλλο λοιπόν το να παίζεις χωρίς πίεση σε μια ωραία διοργάνωση. Ναι. Και είναι άλλο να παίζεις εντός Ελλάδος, που έχεις υποχρέωση νίκης, που ο μεγαλομέτωχός σου έχει κάνει σημαία το γεγονός ότι παρότι πήρε 3 πρωταθλήματα με Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας μας έδωσε το πρωτάθλημα, που η ρητορική του είναι ό,τι να είναι. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Με άλλα πράγματα στο μυαλό τους μπαίνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στα παιχνίδια τα ελληνικά, γι' αυτό είναι και πιο κακή. Η ψυχολογία στον επαγγελματικό αθλητισμό παίζει καταλυτικό ρόλο. Καταλυτικό. Αυτά. Μάλιστα. Εκ του αποτελέσματος πάντως. Όλα θα έχουν το τι προηγήθηκε, το τι θα συμβεί την Κυριακή. Δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι η ανυπομονησία του να μιλάς τόσο πολύ πριν από το παιχνίδι και για θέματα, ή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου να μιλάς τόσο πολύ. Ο κόσμος μπορεί να μιλάει όσο θέλει. Ο κόσμος είναι το χόμπι του. Ναι. Εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να φορτίζω καταστάσεις πριν από ένα παιχνίδι ιδιαίτερα. Θα πιάσω το παιχνίδι αύριο μεθαύριο. Τσούκου τσούκου, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Θα γράψω τα μπλοκ μου. Ηρεμία, με ποδοσφαιρική λογική. Ωραία, με ό,τι κινεί από πίσω. Πώς το λέμε, ό,τι κινείται από πίσω. Και Κυριακή θα γίνει το παιχνιδάκι. Εντάξει, οκ. Το σημαντικό είναι το νερό. Δεν θα έχουμε νερό. Λοιπόν, αύριο θα πάρουμε. Ναι. Θα πάρουμε αύριο ΕΙΑΘ. Να ρωτήσουμε και να συνδυάσουμε και το παιχνίδι. Τι ακριβώς. Πώς. Αν γίνει καμιά πλημμύρα στην μια πλευρά, ας πούμε, πώς θα τη σώσουμε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπούλας της σημερινής του ψυχιατρίου. Μια κατατοπιστικότητα της εκπομπής. Δεν σου είπα αυτό για την Ταϊλάνδη, δεν το ολοκλήρωσα. Τη Φεράρι δεν είπαμε. Ναι, καλά για τη Φεράρι. Είναι θέμα Αστέριος Αναστασιάδης. Μην του κάψουμε το. Του κλέψουμε για τον Λουτσέσκου που πήρε. Του Λουτσέσκου, ναι. Όλοι οι Αλχιλάλ. Έκανε δώρο πρόεδρος από μια Φεράρι σε κάθε παίκτη και προπονητή και team κτλ. Ναι. Μια Φεράρουλα. Πήγε δηλαδή ο τύπος και λέει σε εκείνον τον πολιτή που είναι στην Φεράρι, δώσε 40 αμάξια. Δεν ξέρω, υπάρχουν
40 Ferrari διαθέσιμες προς πώληση. Και δεν είναι ίδιες. Ναι, ναι. Είναι διαφορετικά μοντέλα. Τώρα την ίδια θα πάρει, ας πούμε, στόχο. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Στέργιος, που είναι έμπειρος σε θέματα Ferrari. Ναι. Δεν υπάρχουν, λέει, στην αγορά αυτή την ευρωπαϊκή αυτά τα μοντέλα. Είναι μόνο για εκεί. Ναι. Ειδικά. Μαζί μας. Στο μεταξύ, ένας υποψήφιος προπονητής για την ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι φίλος μου. Ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς. Φίλος σου γιατί? Την Παρτιζάν, ερχόταν εδώ και πήγαμε ταξίδια μας. Μάλιστα. Και είναι προπονητής. Είναι προπονητής στη Βίτη και είναι ένας υποψήφιος για τον πάγκο της Ένωσης. Μη πάει, θα τον πάρω τηλέφωνο μετά. Μάλιστα. Χάλασε τον Νίκολιτς, αρχίστε να τα γράφετε. Be easy, ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων. Ό,τι καλύτερο υπάρχει για ένα ισορροπημένο δίκτυο σε επιχείρηση εστίασης, για να βλέπετε και Web TV, για να έχετε καλό Wi-Fi, για να μην έχει παράπονο κανένας πελάτης σας. BeEasy.solutions για να δείτε τις παροχές. Naxus, νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παπουτσιών, χορηγός και επίσημος προμηθευτής της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ και της σεζόν 19-20 και για τις προηγούμενες ήταν. Σας περιμένουμε στο κεντρικό μας κατάστημα Τσιμισκή και Αριστοτέλους, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, να ανακαλύψετε τα μοναδικά σχέδια της πλούσιας ανδρικής συλλογής για κάθε άντρα και περίσταση. Και γυναικεία έχουμε εννοείται, και παιδικά έχουμε εννοείται. Τα Naxus είναι πάντου για εσάς. Θα δώσουμε τη σκητάλη στην εκπομπή που δεν κατάφερε να βρει όνομα και χρησιμοποιεί το όνομα της προηγούμενης σεζόν μιας άλλης εκπομπής με άλλο νόημα και ουσία. Χωρίς ουσία ήταν και η εκπομπή, βασικά. Μάλλον είναι τρεις άνθρωποι για χωρίς καμία ελπίδα να τα βρούνε κάπου. Για 22 μαντράχαλους που τρέχουν πάνω κάτω, να πούμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν τρεις μαντράχαλοι που τρέχαν πάνω κάτω. Ωραία. Η ενημέρωση του Λίμπερο 107,4. Εμείς κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζοντας ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας που μας είπε επί ανθρώπους δεν παραιτήθηκε. Δεν κλείθηκε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα επί προσθέτως. Δεν έκανε ένα meeting με τον εαυτό του. Ναι. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10, Πεμπτούλα. Καλύτερα από την συχαμένη Τεταρτούλα. Μόνο εδώ, αύριο Πέμπτη. Μόνο εδώ. Τριγύρω θα είναι πάλι Τετάρτη. Ναι, όλα τριγύρω αλλάζουν, αλλά οι Πέμπτες μένουν. Έτσι. Φιλιά. Αυτά από εμάς. Bye.